Πληροφορία, παρακαλώ. Το τρένο των 9 παρα 20 προ Θεσσαλονίκη θα φύγει. Τον 9 παρα 20? Ναι. ναι Γιατί θα... είναι ο γιο μου τώρα, τελειώσει το φροντιστήριο και του είπαν ότι θα φύγει. Είναι ο... λίγο αφταρμά όλα, κυρία μου τώρα. Είναι όλα ένα πίσω κάτω. Είναι λίγο καθυστερημένα. Είναι ο σοκαριστικό διάλογο μητέρα μαθητή που τηλεφωνεί στο σταθμαρχείο τη Λάρισα για να μάθει για δρομολόγιο του προαστιακού τρει ώρε πριν από την τραγωδία. Η απάντηση που παίρνει είναι τουλάχιστον αποστομωτική. Όλα είναι αχταρμά. Στι 7 και 29 καταγράφεται μία ακόμη σοκαριστική συνομιλία του απογευματινού σταθμάρχη Βάρδια τη Λάρισα με συνάδελφό του. Μέσω τη δημόσια ραδιοσυχνότητα ανταλλάσσουν άκομψα και κακόγουστα αστεία. Ρε, έγινε, καλά είσαι. Καλά είσαι. 8. Άρα θέλω, αλλά δεν μπορώ. Η Γεωργία Σημερίδου εργάζεται ω καθαρίστρια στο Νοσέ. Εκείνο το βράδυ είχε ρεπό. Ωστόσο, η χαλαρή ατμόσφαιρα στο σταθμαρχείο ήταν συνήθι, όπω λέει στο Μέγκα. Εγώ δεν θέλω να απευθύνω το λάθο σε έναν άνθρωπο. Όχι. Αυτό είναι σφάλμα μεγάλο. Έχει ρίζα το κακό αυτό που έχει γίνει. Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν στο σταθμαρχείο είναι παμπάλαια. Σα λέει κάτι αυτό. Ο ασύρματο και το τηλέφωνο είναι τα μηχανήματα πολύ σπαλιά τεχνολογία. Ο πίνακα ελέγχου υπολειτουργεί. Γίνεται δυνατόν από ένα κλειδί που δεν γύρισε ο σταθμάρχη να φύγουν 57 ζωέ. Τι σβήναν τα φώτα, ακούγαν μουσική, λαϊκή. Το βλέπα, περνούσα από εκεί έξω. Που περίμενα το τρένο το 62 να έρθει. Να σου πω, mm. έχει κανένα σουβλατσίδι να παραγγείλει τίποτα να φάμε. Ε, 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 <Σιζε> δεν ξέρω τώρα, είμαι εδώ, δεν προλαβαίνω ούτε τα τηλέφωνα να σηκώσω. Δεν ξέρω, αν άμα <Τιζε> το μαζέψουν, <Τιζε> θα χρειαστεί να παλινδρομήσουμε μετά. Να παλινδρομήσουμε. <Τιζε> άμα <Τιζε> μαζέψουμε <Τιζε> εκείνο, αλλιώ θα κάνω. Πρέπει να κάνω μονοδρόμηση μέχρι του πλατεία. Κατάλαβα. <Τιζε> Πρέπει να μαζευτεί <Τιζε> εκείνο, φιλαράκι μου. <Τιζε> Τέλο πάντων, θα σε βρούμε η λύση σου βλάκια. Τώρα εδώ θέλω να βάλω τα κουρίτσια <Τιζε> <Τιζε> να ασχοληθούν. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μα έδωσαν την πληροφορία κάποιοι χομπίστε του σιδερόδρομου. Μα μίλησαν δηλαδή για ανθρώπου που ήταν εκεί στο σταθμαρχείο ή υπέρηξ του σταθμαρχείου, ήταν σε μια πολύ εύθυμη κατάσταση, ακουγόταν μουσικέ, οχλαγωγία και υπονοούσαν ότι υπήρχε είδος κατανάλωση αλκοόλ. Αποδεικνύεται ένα μεγάλο μπάχαλο εδώ πέρα. Αυτό παρακολουθούμε. Ναι, πράγματι η εικόνα που αποκομίζει κανεί από αυτού του διαλόγου είναι, συμφωνώ κύριε να είναι αυτή που λέτε. Εν έτη 2023, όπω αποκάλυψε ο μεταβατικό πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του ΟΣΕ, Παναγιώτη Τερεζάκη, ο ρυθμιστή κυκλοφορία τη Αθήνα επικοινωνεί με του κατατόπου με ραδιοτηλέφωνα και τηλεγραφήματα. Βασίζεται δηλαδή σε αυτό που του μεταδίδει ο κάθε σταθμάρχη στου κατατόπου σταθμού και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους μηχανοδηγούς. Μπορούσε να δει την απεικόνιση των δύο αμαξοστοιχειών, αλλά δεν μπορούσε με τίποτα να καταλάβει ούτε να εγγυηθεί ότι είναι στην ίδια ή σε κανονικέ γραμμέ, η μία στη μία γραμμή και η άλλη στην άλλη. Παντελή, αυτό το οποίο επέμενε και είναι καθήκον του κάθε ρυθμιστή να βεβαιωθεί ότι το τρένο έφυγε στη σωστή γραμμή. Όπω αποκάλυψε η εφημερίδα Ελεύθερο Τύπο, ΩΣΕ είχε ενημερωθεί από του εργαζόμενου με δύο επιστολέ στι 10 και στι 21 Οκτωβρίου του 2022 για καταλληλότητα των σταθμαρχών, με αφορμή δύο ατυχήματα στο Λιανοκλάδι και την Τιθωρέα. Του απάντησε με εξώδικο. Αυτό το εξαιρετικό βίντεο που έκαναν οι συνάδελφοι στο One Channel τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Αχταρμά είπε ο απογευματινό σταθμάρχη γίνεται σήμερα εδώ και μετά την κοπάνισε και έφυγε και άφησε το Βασίλη που δεν ήξερε τη δουλειά μόνο του. Αλλά υπήρχε και ένα κλίμα ευθυμία. Ήταν σε τσακίρι την ημέρα οι εργαζόμενοι και παρήγγελαν σουβλάκια, ακούγονταν και μουσικέ, Ενώ υπάρχει και κάτι ακόμη που ερευνάται τώρα από τη δικαιοσύνη. Είναι πιθανό ο κύριος Βασίλης, ο μοιραίο σταθμάρχης, να μην ήταν στο σταθμαρχείο την ώρα του ατυχήματος. Γιατί αν ήταν, λένε οι ειδικοί, θα έβλεπε την κόκκινη γραμμή για 5,5 χιλιόμετρα ότι κινείται το τρένο ανάποδα. Θα τα ξέρουμε σε λεπτομέρειε σε λίγε μέρε. Προ το παρόν πάντω, οι Έλληνε πολίτε παρακολουθούν άφωνοι ποιου πληρώναμε με τεράστιου μισθού, τεράστιου για τα ελληνικά δεδομένα, επί πολλέ δεκαετίε. Για να έχουμε αυτή την κατάντια και να κλαίμε 58 παιδιά σήμερα. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καλησπέριζω αμέσω το Δημήτρη Κερίδη, που φαντάζομαι θα έχει το ίδιο θυμό με εμά. Καλησπέρα. Ε, την Αγγελική Σπανού, τον Γιώργο Μουρούτη και το συνάδελφό μου από τα Νέα, όποιος δεν τον διαβάζει στα Νέα Χάνη, τον Δημήτρη Μανιάτη. Ευχαριστώ Γιάννη και ερωτώ και την παρέα. Ε, Δημήτρη Κερίδη. Επειδή αυτή η κατάντια δεν αντέχεται για πολλέ μέρε από του Ελληνέ πολίτε και παντάζω, εσεί που απευθύνεστε και στην αστική δεξιά, σε μορφωμένου ανθρώπου νεοδημοκράτε, εγώ του ακούω να έχουν πολύ θυμό γιατί δεν καταλάβατε τι συμβαίνει. Όχι ότι το δημιουργήσατε εσεί, το νεότερο ελληνικό κράτο το δημιουργήσατε, αλλά δεν καταλάβατε τίποτα. Γι' αυτό είναι θυμωμένοι μαζί σα, γι' αυτό πέφτε στι δημοσκοπήσεις. Έχετε μέχρι τι εκλογέ, είτε τι κάνετε 21 Μαου, είτε 28, κάποια εκεί κάτω θα τι πάτε, να μα φέρετε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για τον ΟΣΕ. Αν δεν έχετε, κλείστε τον. Και οι άνθρωποι αυτοί α πάνε σπίτι του να του πληρώνουμε. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα σκοτώνουν κόσμο. Κοιτάξτε, ο θυμό είναι απολύτω δικαιολογημένο. Και αυτοί οι διάλογοι που βγαίνουν σιγά σιγά στο φως της δημοσιότητας απολύτως εξοργιστικοί για όλους. Όχι μόνο για την αστική δεξιά και για τη λαϊκή δεξιά και για την αριστερά και για το πάνω και για το κάτω της ελληνικής κοινωνίας. Το σύνολο των Ελλήνων νομίζω είναι σοκαρισμένοι. Βαριά η δικιά μας πολιτική ευθύνη. Εγώ δεν κρύβομαι. Που δεν ανατρέψαμε αυτή την εικόνα. Που συμβιβαστήκαμε, αν θέλετε, με αυτή την εικόνα. Αυτή είναι η δικιά μας ευθύνη. Η ευθύνη των άλλων, των απέναντι, είναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακόμα και σήμερα, επιχειρούν να δικαιολογήσουν αυτή την εικόνα. Εμείς είμαστε υπέρ της... Αυτή την ώρα πολιτικό κόμμα που δικαιολογεί αυτούς. Βεβαίως, βεβαίως. Θα σας εξηγήσω. Δηλαδή χρειάζεται λίγο χρόνο ο συλλογισμό. Εμείς είμαστε υπέρ τη αξιολόγηση, υπέρ τη λογοδοσία. Δεν ήμασταν όσο αποφασιστικοί έπρεπε. Όχι, δεν ήσασταν δεν καθόλου. Βάλαμε γιατί, Άλαμε... το, θα σας πω τι κάναμε. Mm. Παραλάβαμε ένα νοσέ απολύτως κατεστραμμένο, με τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, με πάρα πολλές αθρώες συνταξιοδοτήσεις στην περίοδο 18-19, χωρίς καμία πρόβλεψη πώς θα αντικατασταθούν όλοι αυτοί, και τρέξαμε γρήγορα το 2021 με διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το 2022 με δεύτερο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με ειδικέ συμβάσει ορισμένου χρόνου και με την κινητικότητα να καλύψουμε ό,τι καλύπτονταν και προφανώ παρισύφρισαν και άνθρωποι παντελώ ακατάλληλοι, όπω ο συγκεκριμένο σταθμάρχη, μέσα σε αυτή την αγωνία να καλυφθούν κενά. Αλλά εγώ θα σα είμαι πολύ αυστηρό με την κυβέρνηση και θα σα πω ότι συμβιβαστήκαμε με αυτή την έλλειψη υπευθυνότητα, λογοδοσία, αξιολόγηση η αλλή πλευρά όμως η απέναντι, η εξωμενική αντιπολίτευση, έχει δώσει λησαλέ μάχες εναντίον στην αξιολόγηση. Έχει συμβιβαστεί απολύτως με ένα δημόσιο, στο οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχει και το ξέρουμε. Εγώ, τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο, είναι κάτι που το ζω ε, καθημερινά. Και ακόμα και σήμερα, επιχειρεί να κυριαρχήσει στο δημόσιο διάλογο και να περάσει. Ξέρετε, γιατί στο αφήγημα, σε αυτό που κάποιοι πιο αυστηροί θα λέγανε, στο παραμύθι, μέσα σε εισαγωγικά, είναι πολύ καλή ότι τι μας μιλάτε για ανθρώπινο λάθος. Θέλουν να φύγουν από το ανθρώπινο λάθος, θέλουν να πάνε μόνο στην πολιτική εργαλειοποίηση, να πούμε, ε, αυτού. Προφανώς υπάρχουν ελλείμματα στον οσέ υποδομών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά πάνω από όλα το ανθρώπινο λάθος. Ο οδηγό λεωφορείου, ο οποίος πάει και το στουκάρι κάπου και σκοτώνει κόσμο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Ο πιλότος του αεροπλάνου, ο οποίος έχει υπερσύγχρονα μέσα α, να διορθώνει λάθος, λάθη α, και πύργο ελέγχου που τον ελέγχει, εάν α, δεν είναι καλό στη δουλειά του και έχει βαριά εγκληματική αμέλεια, μπορεί το αεροπλάνο να κινδυνεύσει λοιπόν. και να πέσει. Επιτρέψτε μου Υπάρχει μια, λοιπόν Επιτρέψτε αυτό. Μου, Μην το υποτιμούμε. Επιτρέψτε μου μια διακοπή. Ο ρόλος του πολιτικού και ο ρόλος ενός υπουργού που είναι επιφορτισμένος με τέτοια καθήκοντα είναι να αποτρέπει το ανθρώπινο λάθο. Να παίρνει όλα τα μέτρα, όλε τι πρόνοιε όλα τεχνολογικά και ανθρώπινα μέσα. Γιώργο, ο διοικητή του ΟΣΕ, διοικητής του ΟΣΕ έχει μπει ποτέ σε σταθμαρχείο. Ο διοικητή του ΟΣΕ διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Από του Σαμαρά, από του Τσίπρα, από του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πήγε ποτέ κανεί ένα σταθμαρχείο να δει αυτό το χαβαλέ. Mm. Δεν έχει πάει ποτέ κανεί, φαντάζομαι. Κάθεται στην γραφιάρα του. Συμβιβάζεται με του συνδικαλιστέ και εδώ διαφωνώ με τον κύριο Κερίδη που λέει απέναντι πλευρά: Έχετε δει του συνδικαλιστέ του ΣΔΑΚΕ όταν διαπραγματεύονται. Το ίδιο είναι. Το ίδιο. Το ίδιο. Εγώ είμαι μαζί σα. Δεν είναι οι δικοί σα συνδικαλιστέ καλύτεροι. Ε, ε, λοιπόν, να απαντήσω όμω στον κύριο Μουρούτη. Προφανώ. Αλλά και οι συνδικαλιστέ. Εγώ επιτρέψτε μου σήμερα, φαντάζομαι φα... 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 ότι πιο αριστερό από ό,τι στην είναι πραγματικότητα. Είναι κακό, Γιώργο, είναι. να φαίνει αριστερό. Εγώ θα υπερασπιστώ και το δικαίωμα των συνδικαλιστών στα δικαιώματα των εργαζομένων. Καταλαβαίνω. Καμία αντίρρηση στο συνδικαλιστικό κίνημα έχει προχωρήσει στις καταλαβαίνω, Καταλαβαίνω ακόμα 1900 και ακραία και μετά. αιτήματα των συνδικαλιστών. Όμως αυτό που δεν καταλαβαίνω, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Κερίδη, είναι αυτά τα αιτήματα και αυτό το λαϊκίστικο τρόπο προσέγγισης να τον υιοθετούν και να τον ακαλιάζουν κόμματα και πολιτικοί όπως κατά προτεραιότητα έκανε η αριστερά στην Ελλάδα. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σε κάτι. προφανώς, η πολιτική ηγεσία. ναι, προφανώ η πολιτική με, ηγεσία. Με το ασφαλιστικό, θυμόσαστε τη δεξιά την περίοδο Σιμίτη, έτσι. Όλοι. Όλοι, Εντάξει, έτσι, όλοι. έτσι για να μην τα. Όλοι. Ναι. Και το βαθύ Πασόκ και εμεί. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι ναι. όμω όλα τα ίδια. Αλλά Όχι, δε... δεν, είπαμε για όλου. Αλλά. Στο ασφαλιστικό, όταν αμφισβητούνται δικαιώματα δεκαετιών εργαζομένων, δεν είναι εύκολο να τα εκχωρήσει επειδή ήρθε κάποιο που σου φτιάχνει όλοι τα ίδια. Δεν είναι Είπαμε το ίδιο. λοιπόν, ξεκινήσαμε το... λέγοντα όλα... ότι ποτέ δεν μπήκε ένα διοικητή του ΟΣΕ σε ένα σταθμαρχείο Εγώ... να δει την ιδέα. Μα έμπαινε, θα βλέπει. Επειδή δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα. Η μόνη μεταρρύθμιση πριν τη χρεοκοπία στο ασφαλιστικό έγινε το 1992 επί Κωνσταντίνου Μιτσοτάκη. Τέλο. Παράγραφο, πάμε παρακάτω. Ε, το Πασόκ το επιχείρησε, δεν τα κατάφερε, απέτυχε. Λοιπόν, εάν συνεχίζονταν η γραμμή Μιτσοτάκη του 1992, δεν θα φτάναμε στη χρεοκοπία κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα να συμφωνήσουμε ότι οι πολιτικοί πρέπει να κάνουν τα πάντα για να περιορίζουν, να περιορίζουν στο ελάχιστο ανθρώπινο λάθο. Αλλά κύριε Μουρούτη, να δεχθούμε ότι το ανθρώπινο λάθο πάντοτε έχει τη δυνατότητα να παρισφρήσει, ακόμα και στα πιο υπερσύγχρονα συστήματα. Γι' αυτό υπάρχουν και ατυχήματα. Είπατε, για τα, αεροπλάνα, ατυχήματα. είπατε για τα αεροπλάνα, αλλά κάθε εβδομάδα αξιολογούνται οι, πελα... οι πιλότοι. Άρα, ελεγχόμαστε εμεί, γι' αυτό που σα είπα. Δεν ότι συμβιβαστήκαμε <laughs> με αυτή την εικόνα, ότι δεν προχωρήσαμε εξίσου αποφασιστικά, αλλά οφείλω εγώ να κάνω ένα διαχωρισμό μεταξύ αυτών οι οποίοι δίλιασαν και αυτών οι οποίοι είναι παντελώ αντίθετοι στην αξιολόγηση. Αυτό και μόνο λέω και αυτό και μόνο υπογραμμίζω. Από εκεί και πέρα. Λύσαμε το πρόβλημα των τηλεπικοινωνιών, κύριε ε, Πολίτη. Είχαμε έναν απαξιωμένο ΟΤΕ και κάναμε χρόνια για να βάλουμε γραμμή τηλεφώνου. Προχωρήσαμε σε τομές η δικιά μου παράταξη. Και σήμερα έχουμε υπερσύγχρονε τηλεπικοινωνίε. Λύσαμε το πρόβλημα των αερομεταφορών. Είχαμε μια χρεοκοπημένη Ολυμπιακή που στήχιζε δισεκατομμύρια στον Έλληνα πολίτη, χωρί αεροπλάνα λόγω των απεριών κάθε τουριστική σεζόν και με τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα. Και τώρα μου λέτε, αλλά στον ΟΣΕ δεν προκάναμε. Κάναμε, κάναμε ε, έ, όλα τα άλλα και δεν προκάναμε. Η ε, η, η δική μου παράταξη, Μάλιστα. προσέξτε, με την αντιπολίτευση απέναντι. Ακόμα και σήμερα η αντιπολίτευση, πέρα από το ανθρώπινο λάθο, τι κάνει, τι έκανε σήμερα ο Αλέξη Τσίπρα υπέγραψε μια επερώτηση στη Βουλή, σύσσωμη βουλευτική ah, ναι, ομάδα, αφήνιδα, ναι. για τη Hellenic Trains. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Ειδικά, Ιταλούς, στο, για να... ειδικά για στο Ιταλούς. ζήτημα αυτό είναι απολογούμενο. Όχι κατηγορό. Επειδή πούλησε 45 εκατομμύρια Επειδή μόνο. Επειδή πήρε μία πώληση από το Σαμαρά 450 εκατομμύρια και μέσα σε τρία χρόνια κατάφερε με την εφάνταστη διαπραγμάτευση, για να μην πω κάτι βαρύτερο, να την πάει στα 45 εκατομμύρια. Γιατί αφού την πούλησε μπύρ παρά δεν έβαλε κανέναν όρο στου Ιταλού, ήταν η δικιά μα κυβέρνηση η οποία ήρθε και. Το 16 πάντω την πούλησε, όχι στα τρία χρόνια. Στον ένα χρόνο γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώ. Λόγω των προστίμων από την Κομισιόν. Ε, Έχει... έλεγε ότι θα το αλλάξει. Τον ένα χρόνο όμω πουλήθηκε, ναι, ναι, ναι. όχι στα τρία. Έλεγε ότι θα την άξι. Το κάτι σημαίνει. Στα... Μπορούμε να συζητήσουμε γιατί δεν Ακόμα διαφωνία. χειρότερο το κάνετε. Καμία διαφωνία. Το γεγονό δηλαδή ότι κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο να ρίξει την αξία. Μήπω δεν, δεν είχε άλλη επιλογή αυτό. λόγω τη Τρόικα. Του λέγανε ότι δεν είχε άλλη επιλογή. Όχι, στο... γιατί αυτούς... παίρνω το χρόνο. Εγώ ήμουν πραγματικά επίοικη no. απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεώρησα ότι κατέστρεψε την αξία σε τρία χρόνια. Έρχεται και με διορθώνει ο κ. Μανιάτη και λέει ότι την κατέστρεψε την αξία, το 90% τη αξία τη Τρένοσέ σε ένα χρόνο. Ποιο τον είχε τεμαχίσει, κύριε Σα λέω λοιπόν. Τον σε, ο, ο, τον σε, ως, σε. αν εννοείται την τον διαχωρισμό μεταξύ μεταφορικού έργου και δικτύου, mm -hmm. κατά την ευρωπαϊκή οδηγία, ευρωπαϊκή οδηγία αυτή, mm -hmm. εδώ και μία εικοσαετία, η οποία έγινε από τι προηγούμενε κυβερνήσει. Σε κάθε περίπτωση όμω, εγώ θυμάμαι τον κύριο Σπίρτζη και τον κύριο Τσίπρα να έρχεται στην εξουσία το 2015 και να λέει ότι θα ασκήσει τα, τα μνημόνια και ότι δεν δεσμεύεται από αυτέ τι ευρωπαϊκέ υποχρεώσει, τι οποίε εν τέλει έκανε το 2016 45 εκατομμύρια αντί για 450. Προσέξτε τώρα την υποκρισία. Χωρί να βάλει καμία δέσμευση στου Ιταλού. Ε, με το 20. Δεν έβαλε δέσμευση επενδύσει. Όχι, επενδύσεις. δεν υπήρχαν. Αυτέ ήρθαν με εμά. Έρχεται επενδύσεις. σήμερα το 23. Προσέξτε, για να πάει αλλού τη συζήτηση. Γιατί δεν θέλει να συζητήσει για τον ΟΣΕ. Δεν θέλει να συζητήσει για το δημόσιο. Mm -hmm. Δεν θέλει να συζητήσει ότι αυτό είναι δημόσιο υπάλληλο. Προσέξτε το αυτό τώρα που το θέλουμε να στρέψουμε τη συζήτηση. Να και την άποψη Διότι αντιλήκης, πήγανε οι διαδηλωτέ έξω από τη Χελένικ Τρέιν. Το ατύχημα έγινε από τον ΟΣΕ. Δεν έγινε Ο βασικό υπεύθυνο είναι ο, ο, ο διαχειριστή του δικτύου. Να συμφωνήσουμε στα βασικά. Διότι εδώ το παραμύθι. Από απορρέσει... ένα Κύριε Κυρίδη, και εσεί αν είχατε ένα αυτοκίνητο και ήσασταν σε ένα αυτοκινητόδρομο ο οποίο είχε κενά και λακκούβε, θα λέγατε, εγώ δεν παίρνω το αυτοκίνητο και την οικογένειά μου να μπω σε αυτό το αυτοκινητόδρομο. Λες λοιπόν, ναι, αργώ, είμαι... λοιπόν, Ό,τι έπρεπε οι Ιταλοί είναι... να πούνε, δεν βάζουμε τα τρένα μα πάνω σε αυτέ τι γραμμέ. Έστασε. στιγμή που έχουν ενημερωθεί Αυτά θα τα δούμε, διότι θα υπάρξουν τα δικαστήρια, ξέρετε πολύ καλά και οι Ιταλοί τα έχουν τα δικαστήρια και βάσει περιπτώσει εγώ υπέρ του ελληνικού δημοσίου να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Αλλά δεν είναι σήμερα να στρέφω τη συζήτηση μακριά από το μεγάλο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν... Με την ίδια αποφασιστικότητα. Που είναι πιο. Σταθμάρχη. Που, που, που λύσαμε το πρόβλημα στι τηλεπικοινωνίε, στι αερομεταφορέ. Ελπίζω να μην εξαντληθείτε στο να μπει μόνο Σταθμάρχη στη φυλακή, αυτό λέω, Δημήτρη Όχι βέβαια. Α. Εγώ καταρχά, για να μην υπάρχει εδώ καμία παρεξήγηση, σα είπα ότι έχουμε βαρύτατη πολιτική ευθύνη. Βαρύτατη πολιτική ευθύνη. Που συμβιβαστήκαμε με αυτή την αθλειότητα. Που δεν τρέξαμε πιο γρήγορα. Που δεν ήμασταν αποφασιστικοί. Mm -hmm. Που συμβιβαστήκαμε με το συνδικαλισμό, τον συντεχνιασμό, τη διαφθορά, τον κομματισμό, τον έναν σταθμάρχη ο οποίο έφυγε και έλεγε τι έλεγε. Ε, ε... και, μετά την και μετά την μετά κοπανά. Με όλα αυτά. Και αφήνει αξιολόγηση... το Βασίλη που ήξερε ότι ο Βασίλη δεν μπορεί να γυρίσει στα κλειδιά. Βαρύτα την πολιτική. Και απόψε προκύπτει ότι μπορεί και ο Βασίλη να μην ήταν, να βγει και έξω από την ώρα. Και ελεγχόμαστε από τον ελληνικό λαό. Αλλά δεν ελεγχόμαστε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Διότι η αξιωματική αντιπολίτευση στα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα. Ναι. Δυστυχώ, μακάρι να ήταν διαφορετικά, εγώ σα το λέω γιατί το ξέρω και πάρα πολύ καλά από το Πανεπιστήμιο. Είναι αυτό. σε όλα απέναντι. Πριν φτάσουμε στην αξιολόγηση του Σταθμάρχη, να δούμε γιατί θεωρούμε αυτονόητο ότι τη διοίκηση του ΟΣΕ τη διορίζει το κόμμα που κυβερνάει πρώτον. Δεν είναι αυτονόητο. Υπήρξε κάποτε το Open Gov στη χώρα μα. Επί Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή. Επί Γιώργου Παπανδρέου, το οποίο μετά ξυλώθηκε. Okay, είχαμε ε... ένα πολύ καλό διοικητή, τον κύριο Ζηλασκό. Και με ενδιαφέρει αυτό. Πού βγήκε το 2010 μέχρι το 2015. Με Και όταν θέλαμε να το ξαναφέρουμε τώρα στην Επιτροπή, στοχοποιήθηκε και ο άνθρωπο παραιτήθηκε. <συλίου> Το δεν το στοχοποιήθηκε το επειδή δεν ήταν καλό. Πρώτον, πρώτον. Συγγνώμη, επίτρεψτε μου. Το αν είναι καλό ναι, είναι σύμπτωση. Δεν αφήσατε το το την Αγγελική είναι να ακούσουμε, η να ακούσουμε είναι τι θα, δηλαδή. θα πει. Είναι διαδικασία. Ναι, αλλά σε μια επιτροπή που λέει η κυβέρνηση ότι είναι υπερκομματική, μπορεί ένα τέλεχο το οποίο έχει υπηρετήσει συγκεκριμένε κυβερνήσει να είναι υπερκομματικό και το οποίο δεν είναι και αποδεκτό από το ένα κόμμα. και την Αγγελική Γιώργο. Αυτό ήταν το ερώτημα. Σα παρακαλώ, Δημήτρη και Γιώργο, να ακούσουμε και την Αγγελική Ξεκίνησε να λέει κάτι, τη διακόψατε και οι δύο. Πριν φτάσουμε στην αξιολόγηση λοιπόν, του κύρου Βασίλη, να δούμε πώ διορίζονται οι διοικήσει. Διορίζονται πελατειακά, διορίζονται μεταοθωμανικά, διορίζονται ευνοιοκρατικά. Τι διορίζει το κόμμα. Αφού λοιπόν διορίζει τις διοικήσεις στο κόμμα, στη συνέχεια αυτός που διορίστηκε από το κόμμα, διορίζει ε, μετακινή, διευθυντέ, διορίζει προϊσταμένους κτλ. τα λοιπά πάλι με τους ίδιους όρους, ευνοιοκρατικούς, πελατειακούς, μεταοθωμανικούς. Και κάπως έτσι φτάνουμε στη μετάταξη του κύρου Βασίλη, <laughs> που θα μπορούσε να μεταταχθεί από οκθοφόρος σας και πριν αξιολογηθεί. Α πούμε ότι λόγω τη αντιπολίτευση που λέει ο κ. Κερίδη για την οικονομία τη συζήτηση, το λέω αυτό, δεν το πιστεύω, δεν έχουμε αξιολόγηση. Πολύ ωραία. Έπρεπε να μεταταχθείς στη θέση του Σταθμάρχη. Δεν εμπόδιζε τίποτα τη διοίκηση του, ως και άρα το Υπουργείο. Γιατί έτσι πάνε οι. Σα τα λέω για να καταλήξω ότι ε, νομίζω ότι πριν φτάσουμε στο να πυροβολήσουμε του δημοσίου υπαλλήλου. Ε, δεν Α, δεν πυροβολούμε όλου του ανθρώπου. Ναι, του ακατάλληλου. Αυτού κάθε βράδυ τους στον αέρα ναι, Του ακατάλληλου, του ναι. ανέντιμου, του κτλ. Σαβαλέδε κατά κανόνα. Α δούμε, κατά δούμε πολιτικά και θεσμικά τι παρεμβάσει μπορούν να γίνουν. Εγώ σκέφτομαι διάφορα πράγματα, όπω α πούμε ότι θα μπορούσαμε να, να γίνει μια συμφωνία στην επόμενη μέρα να μην είναι βουλευτέ σε κυβερνητικά στελέχη. Να σπάσει το κόμμα και το κράτο που λέμε. Να, να μην είναι βουλευτή, να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ κυβερνητικού τελέπων. Δηλαδή πρέπει να πάμε σε πολύ δραστηριότητα. Μιλά για μεγάλε θεσμικέ αλλαγέ. Πολύ μεγάλε. Με, με, μετά από 57 να νεκρού στο τρένο, δεν θα γίνουν τώρα οι θεσμικέ αλλαγέ. Ποτέ θα γίνουν. Ε, να, να ξέ, επανέλθει το open cove αυστηρά, σκληρά, να μην γίνονται. Διορισμοί από τα κόμματα με τέτοιου όρου, ο γνώστου ο ξάδερφο, ο κουμπάρο του κουμπάρου. Από τυχόν, ο στρατηγό. Να απαγορευτεί ο διορισμό πολιτευτών με, με κατηγορηματικό τρόπο να μην έχουν καμία επαφή με το σύστημα εξουσία. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία δεν βλέπω να τα συζητάμε. Συζητάμε για την ΑΔΕΔΗ, για του δημόσιου υπαλλήλου, για την αξιολόγηση που δεν. Και δεν συζητάμε αυτά. Δηλαδή το πολιτικό σύστημα, αυτό που λένε αναλαμβάνουν την ευθύνη, πώ είναι να αναλαμβάνουν την ευθύνη, δεν μιλάνε για τον εαυτό του, δεν μιλάνε για την νομή τη εξουσία, δεν μιλάνε για τη δική του ευημερία, μιλάνε για του κάτω. Όχι, η ευθύνη είναι πάνω η μεγάλη. Και όταν λέμε ότι πρέπει να την αναλάβουν, εννοούμε ότι πρέπει να πάρουν και μέτρα. Πάντω, εγώ Δημήτρη Μανιάτη, μια που λέμε ότι ποτέ δημοσιογράφοι δεν μιλάνε για τον ΟΣΕ. Είχα τολμήσει κάποτε στο Μέγκα, στο παλιό Μέγκα, να κάνω μια εκπομπή για τον ΟΣΕ. Που λέγαμε αυτά. Λοιπόν, έφαγα μια καταγγελία δημόσια και στην ΕΣΥΑ από συνδικαλιστέ, με εκφράσει αγορέ με εξήβρισαν, με καθήβρισαν, οι οποίοι ήταν και συνδικαλιστέ τη ΔΑΚΕ τότε. Δεν ξανά έκανα εκπομπή γιατί μην ξαναμπλέξω με αυτού, δεν τα αντέχω άλλο. Λοιπόν, οι συνδικαλιστέ έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Άμα θέλουν να κατηβρήσουν ένα δημοσιογράφο ή πολιτικό, αυτό είναι εξαιρετική. Έτσι. Υπάρχει όμω και μια πλευρά άλλη του συνδικαλισμού. Mm. Στην εν λόγω περίπτωση, στην τραγική αυτή ανίποτη τραγωδία στα ΤΕΜΠΗ, και νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι εδώ στο τραπέζι, υπήρξαν και κάτι εξώδικε δηλώσει των συνδικαλιστών και των εργαζομένων που προειδοποιούσαν καιρό πριν. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποιο το πήρε αυτό το εξώδικο στα χέρια του Υπουργού. Μάλιστα, υπουργός, στο ένα, το τριών, το ένα εκ των τριών εξωδικών απαντήθηκε από τον ΟΣΕ. Απαντήθηκε. Α, για πες το. Όπως απαντήθηκε επίσης με αυτό τον κατά τη γνώμη μου θλιβερό τρόπο από τον παρετηθέντα υπουργό κύριο Καραμαλή στην ερώτηση του Μεϊκόπουλου στη Βουλή για το αν πρέπει να συζητούν μέσα στη Βουλή ζητήματα ασφαλείας. Ε? Ναι, βέβαια. Δεν είναι δυνατόν να βάζετε τώρα εδώ ζητήματα ασφαλείας. Και να τα τώρα. Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα μπει σε μια συζήτηση που θα αφορά μόνο το σταθμάρχη γιατί αυτή είναι μια εύκολη συζήτηση. Καλά, να σταυρώσουμε το σταθμάρχη είναι το πιο εύκολο πράγμα. Όχι ότι δεν υπάρχει και αυτό. Ναι, ναι Κατάλαβα ότι δεν κάνει αυτό. Να... Το, δουλειά, τον... να... Ναι, ναι. Υπάρχει ένα συγκερασμό πραγμάτων, λέω. Μα νομίζω επίση θα συμφωνήσουμε. Υπάρχει ένα συγκερασμό πραγμάτων και ευθυνών γιατί δεν υπήρχε δευτεροβάθμιο έλεγχο στην Οδοκαρόλου. Γιατί οι σταθμάρχε από 25 ήταν 10 και οι 3 με μπλοκάκι. Γιατί είναι όλα αυτά που κατήγγειλε η εργαζόμενη καθαρίστρια πριν λίγο στο δικό σα εξαιρετικό βίντεο στο One. Η καθαρίστρια είπε την αλήθεια. Ότι παιδιά είναι... χαβαλέ κάναμε εδώ πάντα. Παντελώ με τα μοντέρνα μια κουβέντα που πάει στο σταθμάρχη, καταλήγει στο σταθμάρχη και, και ακούμε τώρα και επιχειρήματα, κύριε Κερίδη, συγγνώμη. Πολύ ξεπερασμένα. Και είστε και καθηγητή. Ξεπερασμένα νεοφιλελεύθερα δόγματα. Έχουν, έχουν, τελειώσει για τον κόσμο αυτά. Ακούμε κάτι παροχημένα νεοφιλελεύθερα πράγματα κατά των συντεχνιών τα οποία έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε 30 χρόνια. Έχετε, έχετε την κυβέρνηση, κυβερνάτε και αυτή τη στιγμή χρεώνεστε πολιτικά ένα τεράστιο, μια τεράστια τραγωδία. Και όλοι σας, όλη σα η έχνοια ήταν να τα βάλετε με τον σταθμάρχη, τον κακό σταθμάρχη. Με για ποια αξιολόγηση επίσης συζητούμε εδώ. Φέρατε δεν φέρατε νόμο τον Οκτώβριο του 19 που συζητούσε την εσωμάτωση κοινοτική οδηγίας για τις ασφάλειες των σειροδρόμων, τον οποίο δεν τον εφαρμόσατε και φέρατε νέο νόμο το Γενάρη του 23. Εσείς κυβερνάτε, μόνος σας. Ούτε ο τσίπρα κυβερνάει, ούτε ο Καμένος, ούτε ο Μουρούτης. Εσεί κυβερνάτε και μόνοι σα. Ναι, μην αθωώσουμε τον Τζίπρα με τον Καμένο. Θα συζητήσουμε και για αυτά. Α, και για αυτέ τι Για όποιον μπήκε σε μια διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και εκποίηση του πλούτου και όλα αυτά, μπορούμε να συζητούμε. Αλλά η πολιτική ευθύνη σήμερα είναι τη κυβέρνηση. Και από εκεί πρέπει να ξεκινάμε. Μάλιστα. Για πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, γιατί η συζήτηση ζωηρεύει και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο One Channel για τη βραδινή σας ενημέρωση. Έχει ανάψει κουβέντα. Έριξε στο τραπέζι ο Δημήτρης Μανιάτης πολλές μπανανόφουλδες για την κυβέρνηση. Mm. Να διευκρινίσουμε κάτι στο οποίο συμφωνούμε όλοι. Το συνδικαλιστικό κίνημα το σεβόμαστε γιατί προχώρησε τις κοινωνίες τον τελευταίο αιώνα. Έτσι μην... δεν είμαστε αντισυνδικαλιστές. Όμως αυτό που προσπαθούμε να πούμε ότι και οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ, η δική σα δεν είναι καλύτεροι Κατά καιρού από εκείνου που λιδωρείται τη αριστερά. Και το κλείνουμε εδώ, αυτή την παρένθεση, και πάμε τώρα στι καταγγελίε που σα απίφθινε ο Δημήτρη Μανιάτη. Καταρχά, καταρχάς, ε, οφείλω ένα σχόλιο για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπε, όπω ε, πάντα η Αγγελική. Προφανώ πρέπει να τα συζητήσουμε όλα. Προφανώ ε, ε, υπάρχουν. Το ε, μοντέλο τοποθέτηση manager τη ότι πρέπει να τα ε, ε. Αλλά υπάρχει μεταρρυθμιστικό χώρο στον ΣΥΡΙΖΑ? Μακάρι να υπάρχει. Εγώ κρατάω το Open Golf από το Πασόκ και το Γιώργο Παπαδρέου και είμαι πάρα πολύ ανοιχτό να κάνω αυτή τη συζήτηση, να τα βάλουμε όλα, όλα και σε συνταγματική αναθεώρηση ενδεχομένω που θα έρθει κάποια στιγμή στην επόμενη Βουλή που θα προτείνει αναθεώρηση και να προχωρήσουμε έτσι, βεβαίως. Αλλά με τις δυνάμεις της καθήλωσης του χθες, που με το παραμικρό είναι απέναντι είναι αυτέ οι ικανέ να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Που λέμε μερικά αυτονόητα πράγματα για μια στοιχειώδη αξιολόγηση στην εκπαίδευση και βγαίνουν στου δρόμου. Η αυτοδύναμη δεν κυβέρνηση είναι... τη Νέα Δημοκρατία δεν χρειαζόταν τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ. Σα είπα ότι σε πολλά έγιναν, σε άλλα δεν έγιναν και υπάρχει αυτή η βαριά πολιτική ευθύνη από την οποία εγώ δεν την αποφεύγω. Και μακριά από μένα συλλήβδιν η καταδίκη του δημοσίου ή των δημοσίων υπαλλήλων. Την ίδια ώρα που είχαμε αυτούς τους διαλόγους, είχαμε τους διασώστες δημόσιοι υπάλληλοι, Σωστό. την ΕΜΑΚ δημόσια υπηρεσία, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ στη Λάρισα να προσφέρουν αμέσως υπηρεσίες και πρέπει να κάνουμε το διαχωρισμό. Και βεβαίως μακριά από μένα η όποια ηρωνία, διότι το είστε καθηγητής, είστε δημοσιογράφος, ποιος είστε εσείς, δεν χρειάζεται σε αυτή την κουβέντα. Τα δε αυτά φιλιναθήματα ε, δεν περί νεοφιλελευθερισμού. Επειδή λέγεται, ξέρετε, και λέγεται καμιά φορά, δεν ξέρω γιατί, με εχθροπάθεια. Εν πάση περιπτώσει. Καθόλου. Ε, δεν νομίζω το ε, ναι. το, το, έτσι, ο ναι. Νομίζω, το, 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 δέχομαι, το δέχομαι. Το δέχομαι. Για να πάμε την κουβέντα παραπέρα. Τώρα δεν υπήρχε δευτεροβάθμια, δεν υπήρχε όλα αυτά. Τα ακούω εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπήρχαν πάρα πολλά διότι είχε φύγει το προσωπικό. Mm -hmm. Δεν είχαν γίνει διαγωνισμοί. Τρέξαμε του διαγωνισμού πάρα πολύ γρήγορα το 2021-2022 με τι γνωστέ καθυστερήσει που έχουμε του ΑΣΕΠ. 130 προσλήψει ο ένα, 110 ο άλλο. Προκειμένου να καλύψουμε κενά και επειδή αυτή η συζήτηση έχει γίνει στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου στην Βουλή που ανήκει ο Σιδηρόδρομο και την έχω κάνει εγώ ήμουνα εκεί με τον uh, Υπουργό. Η αγωνία πώ θα καλύψουμε τα κενά. Και μέσα σε αυτό το πρόβλημα υπήρξε και η κινητικότητα, υπήρξαν και οι συμβάσει ορισμένου χρόνου για να συνεχίσουμε. Οι συνδικαλιστέ προφανώ και είναι μέρο μέρος του συστήματο και τη ελεύθερη αγορά και έχουν ρόλο. Κεντρικό ρόλο. Άλλο αυτό και άλλο αυτό που έγινε στις ΔΕΚΟ και στις πιο σκιερές και σκοτεινές δέκο που ήταν ο ΣΕ, ο οποίος ήταν κακοδιαχειριζούμενος, Ήτανε αιστεία ελλημάτων, ήταν, 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 ήταν. Και αντί να συζητάμε για αυτά, πάμε να στρέψουμε την, ε, 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 τη συζήτηση αλλού και να παρουσιάσουμε το πρόβλημα ως λύση. Να καταγγείλουμε δε και τους εαυτούς μας. Διότι εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ που κάναμε την ιδιωτικοποίηση, να καταγγείλουμε την ιδιωτικοποίηση, να καταγγείλουμε ε, τα, τα ευρωπαϊκά, γιατί αυτά κύριε, είναι από κύριε, Ευρώπη. Περάσαν, συγγνώμη Γιάννη, περάσαν τέσσερα χρόνια. Κυβερνάτε πια τέσσερα χρόνια. Δεν αγγίξατε το χάο και το χάλι του ΟΣΕ. Και μα λέτε τώρα θα το ξαναξεκινήσουμε από την αρχή, θα κάνουμε ασφαλή συγκοινωνίε. Μα είναι δυνατόν. Σα λέω ένα πολύ αυτό απλό και πράγμα. Και κάτι ακόμα, κύριε Κυρίδη. Κύριε, λέτε σπανού, λέτε κύριε, για τι συμβάσει και τι διαδικασίε και τα ελεκτικά συνέδρια κτλ. Εάν το κράτο θέλει μπορεί, σας θυμίζω, στην πανδημία, υπερεύει όλες αυτές τις διαδικασίες, έκανε απευθείας αναθέσεις, προσέλαβε τον κόσμο που ήθελε, έδιωξε αυτές που δεν ήθελε και ορθώς αυτούς τους γιατρούς που δεν εμβολιάζονταν και ε, λειτουργήσε άψογα. Κάτι που δεν έκανε εδώ σε θέματα τα οποία αφορούν τι ζωές χιλιάδων συμπολιτών μας σε διαστολή με αυτά που έκανε πριν. Μουρούτι, θα δούμε τις δικαστικές διαμάχες, τις ενστάσεις, τις καθυστερήσεις, τον τρόπο που λειτουργεί η δικαιοσύνη, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα μεγάλο ζήτημα και κεντρικό για την επόμενη τετραετία, που επίσης, που, πρέπει, που επίσης πρέπει να αγγίξουμε, αλλά το ερώτημα εδώ που τίθεται εν τέλει πολιτικά στον ελληνικό λαό, θα τεθεί αυτό το ερώτημα. Πέρα από τον ανίποτο πόνο και τη εθνικής τραγωδίας. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί. Εγώ πιστεύω με το χέρι στην καρδιά... Ότι εσείς μου, μπορείτε να ανταλλάξετε. Με λέτε. όλα τα ελλείμματα. Άρα με, τις... με όλες αυτοδυναμία τις, για, να, με... για να φτιάξετε τον ΟΣΕ. Με όλες τις καθυστερήσεις, Άλιστα. με όλα μας τα λάθη, είναι άλλο πράγμα να κάνεις λάθη και άλλο πράγμα να είσαι λάθος. Κατά τη γνώμη μου πάντοτε, και παίρνω τώρα ξεκάθαρη πολιτική θέση, μη κοροϊδευόμαστε. Δεν με αυτό. Δεν μιλάω ως καθήτης, αλλά μιλάω ως α, βουλευτής όπως δικαιούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ... Θα ξαναείστε από ό,τι φαίνεται. Σε... Ο ελληνικό λαό θα αποφασίσει κυρίαρχα, θα το δούμε. Και δεν είναι τώρα τη παρούση να μπούμε σε αυτή την κουβέντα όταν έχουμε όλη αυτή τη σκιά από πάνω μα. Εγώ όμω πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί. Δεν είναι δύναμη τομή και μεταρρύθμιση. Τι λίγε που έκανε, κλαψουρίζει ότι τι έκανε υπό την πίεση τη Τρόικα και θέλει να τι πάρει πίσω. Και όλη του η προσπάθεια σήμερα είναι να συγκαλύψει το πρόβλημα. Να την πάει αλλού την κουβέντα, ναι, να, να στρέψει ξέρετε, μακριά κύριε. τα φώτα τη δημοσιότητα. Μεγαλύτερο από το πρόβλημα, πρόβλημα, το οποίο δεν είναι ο σταθμάρχης. Με κάνετε λάθος, κύριε γιατί αν νομίζετε... Ποιος έβαλε το σταθμάρχη, όλο το σύστημα. Ποιο έβαλε τους δύο σταθμάρχες που λείπανε. Ποιο πήγε να πάρει την α, αναρωτική. Την... Εγώ μιλάω για αυτή τη διαχείριση προσωπικού. Συμφωνούμε. Χαίρομαι. Το θέμα είναι ότι το και χαίρομαι, χαίρομαι που αλλάζετε γνώμη από το πολύ σκληρή αρχική σα τοποθέτηση. Είναι η κοινωνική αντιπολίτευση, κύριε Γεωργίου. Εντάξει, δεν είπατε το ίδιο τώρα. Δεν θεωρώ ότι είναι Όλο Κάνατε κύριε. ένα ολόκληρο. Θεωρώ ωστόσο ότι θα όλη η κουβέντα που γίνεται για να φύγουμε από τι ευθύνε προσώπων γίνεται για να τι πάμε τις ευθύνε στο Μητσοτάκι. Εδώ χρειάζεται να είμαστε ειλικρινεί. Θα ξεκινήσουμε από το Σταθμαρχείο, θα πιάσουμε το σύστημα, θα δούμε και τι πολιτικέ ευθύνε προφανώ. Αλλά γύρω. μην μπερδευόμαστε, διότι στην Ελλάδα η κουβέντα γίνεται αντίστροφα. Δεν γίνεται έτσι στο εξωτερικό δεν mm -hmm. ε, γίνεται επιμένω, ένα τύχημα και πα στο Μητσοτάκι. Επιμένω ότι το πρόβλημα. Θα και στο Μητσοτάκι, αν χρειαστεί. είναι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο αναφέρει σε συνέχεια. Είναι η κοινωνική αντιπολίτευση. Την Πέμπτη έχουμε πάλι ένα πανεργατικό συλλαλητήριο. Την Κυριακή είχε πάλι πάρα πολύ κόσμο στη διαδήλωση. Με κυρίαρχη τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων. Αυτό είναι ένα νέο φαινόμενο το οποίο πρέπει είναι φαινόμενο, να το είναι συγκυριακό τώρα μέσα από τη φόρτιση τη κοινωνία. Κοιτάξτε, το παρακολουθούν τον πολιτικοί επιστήμονε και κοινωνιολόγοι. Δεν απομακρύνω. Πάντω βλέπω. Για πάντως να πάντως το... Η δυναμική είναι φοβερή. Η δυναμική μέχρι τώρα είναι μεγάλη. Εκείνο που βλέπω πάντω που διακρίνω και από, σε τον πολι... όλη πολιτικό, την Ελλάδα. από τον πολιτικό λόγο των στελεχών τη Νουδού τι τελευταίε τρει μέρε ότι επανέρχονται στην αρχική προσέγγιση αυτοδυναμία γιατί εμεί μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα. Πάντως... Για κάποιε μέρε συζητήσαμε και εδώ ότι μπορεί να αλλάξει το αφήγημα τη αυτοδυναμία. Και μπορεί και η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει σε συνενέσει για συγκυβέρνηση κλπ. Αυτή την ώρα βλέπουμε δεν ότι είναι πινεύμα. πολιτικά είναι σωστό αυτό. Καλά κάνει η Νέα Δημοκρατία εκτοθέτη. Συγγνώμη. Άντως, αυτό που, που πολιτικο δειλα Δειλά-δειλά, αλλά το ξαναθέτει. Σωστά το, το λες Γιάννη. Συγγνώμη, Γιώργο, Από... αλλά. Όχι, ε... αυτό πολιτικά δεν είναι λάθο. Αυτό που βάζουμε αυτή στιγμή αυτό στο... στο τραπέζι είναι mm? το δίλημα των εκλογών. Ακριβώ. Αυτό, αυτό είναι το δίλημα των εκλογών. Κατά την προσωπική μου άποψη, δυστυχώ είναι τόσο βαριά η σκιά τη τραγωδίας που θα πάμε με μονοθεματική συζήτηση. Μέχρι τι 28 Μαου, που θα γίνουν Έχρι εκλογές, θα μιλάμε πιστεύω, με... εκλογές. μόνο για αυτό. Πιστεύω, πιστεύω ότι είναι πολύ βαριά η σκιά. Και εκεί λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για πρώτη φορά θα είναι διαφορετική. Τι εννοώ διαφορετική, Θα πρέπει η πολιτικοί, χειροπιαστά τα κόμματα, να δεσμευτούν. Ακούω το επιχείρημα του κ. Κερδίδη πάρα πολύ καλά. Ποιο μπορεί τελικά να αλλάξει το συγκεκριμένο. Όχι πολλά, το συγκεκριμένο. Ναι, γιατί φαντάζομαι αν ψάξουμε και στα πλοία, στην εκτοπλοία αν ψάξουμε στα λεωφορεία του Κτέλ, Θα, βρούμε διάφορα ναι, εγώ λοιπόν ω πολίτη. Εγώ λοιπόν ω πολίτη θα ήθελα να ακούσω πριν τι εκλογέ τόσο ε. τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΣΥΡΙΖΑ να μου πει συγκεκριμένα πράγματα. Τι συγκεκριμένα πράγματα. Με νοιάζουν, αλλά δεν είναι προτεραιότητά μου να αποδοθούν οι πολιτικέ ευθύνε. Με πολύ. Λίγο πολύ φωτογραφίζονται, αναλαμβάνονται, ε, τώρα, στο παρελθόν, στο πιο παρελθόν κτλ. Με νοιάζει το μέλλον. Και όπω νοιάζει και του χιλιάδε ανθρώπου που ίσως. είναι στι πλατείε. Είναι το Α... μέλλον. Επίτρεψε μου, Γιάννη, δέκα δευτερόλεπτα. Είναι να μου πούν. Θέλουν ιδιωτική, ιδιωτικού σιδηρόδρομου. Το κράτο είναι καλύτερο στη διαχείριση των σιδηροδρόμων ή ο ιδιωτικό τομέα. Πρώτο. Δεύτερο. Οι διοικήσει θα είναι με κριτήρια κομματικά ή με κριτήρια αξιοκρατία και διακομματικά, υπερκομματικά ή τεχνοκρατικά. Τρίτον, που θα έλεγε. ο προπολογισμό ποιο θα είναι, από πού θα προκύπτει, θα υπάρχουν ε, κυρώσει σε κάποιον που δεν πληρώνει το εισιτήριό του, για παράδειγμα, θα γίνονται ρουσφέτια να μπαίνουν ε, ε, πολίτε δωρεάν. Ε, τέταρτον, ποιο θα αξιολογεί το έργο αυτών των ανθρώπων. Και πέμπτον, ποιο θα λογοδοτήσει αν αυτά δεν γίνουν στον χρόνο που θα προβλεφθεί. Εμένα αυτά θα με απασχολήσουν ω και αυτά θα ήθελα να ακούσω πριν τι εκλογέ. Α... Και νομίζω και χιλιάδε άλλου πολίτες. Αγγελική, αν πάει όπω λέει ο Γιώργο Μουρούτσου, ο διάλογο ο πολιτικό μέχρι τι 28-21 Μαου, έλα να γίνουν 14, δεν φαίνεται οι 14 Μαΐου, ή 21-28 θα γίνουν οι εκλογέ. Εάν πάει μέχρι εκεί. Και το δίλημα το βλέπω, έρχεται, επανέρχεται. Κάναμε το λάθο, αλλά εγώ, θα λέω με είμαι καλύτερο, με έχετε δει. Πολλέ κρίσει διαχειρίστηκα καλά, είμαι καλύτερο από τον Τζίπρα. Να φτιάξω τον ΟΣΕΤ, την ακτοπλοεία, την αεροπορία, ό,τι τέλο πάντων έχει πρόβλημα. Αυτό είναι ένα αρκετό επιχείρημα στη σύγκρουση, ή πρέπει να μα πει συγκεκριμένα με το ΑΒΓ τι θα κάνει και μέχρι τότε να έχει κάνει και κάτι. Ε, το πρόβλημα είναι ότι τα κόμματα, τα κόμματα εξουσία, ε, επειδή ενδιαφέρονται κυρίω για την αναπαραγωγή του, αυτή τη στιγμή δεν παρουσιάζουν σχέδια ε, τα οποία να αγγίζουν. Το δικό του τρόπο επιβίωση και συντήρηση και μακροημέρευση στην εξουσία κλπ. Όπω αυτό που σα έλεγα πριν. Δεν το ακουμπούν. Δηλαδή, είναι τόσο αυτονόητο ότι μετά από την τραγωδία στα Τέμπη πρέπει να ακουστεί ένα ποτέ πια διορισμένε διοικήσει, ποτέ πια κομματικά ρουσφέτια στου διορισμού, στι μετατάξει, όλο αυτό το πράγμα να βρεθεί ο κ. Βασίλη στο σταθμαρχείο, χωρί άλλη βάρδια Ε, Που το ότι δεν ακούγεται για μένα είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, μιλάνε ότι θα κάνουν, θα αλλάξουν τα αυτά και φτάνουμε μέχρι την αξιολόγηση. Το από πάνω δεν το αγγίζει κανεί. Αυτό έτσι θα πάμε σε εκλογέ. Δηλαδή, είναι τόσο. τόσο βαθιά η διαχωριστική γραμμή τη εποχή προ και μετά τα τέμπη, που δεν μπορούμε να πάμε με αυτά τα προτάγματα και τα διακυβεύματα σε αυτέ τι εκλογέ. Θα είναι καταστροφικό και γι' αυτό επιμένω στην κοινωνική αντιπολίτευση. Γιατί ο κόσμο που είναι στου δρόμου. Η κοινωνική αντιπολίτευση, γιατί. Ε, επειδή το παρακολουθεί, ακούω πολύ σοβαρά όταν το λε, γιατί το παρακολουθεί πιο πολύ από όλα. Γιατί απόλυνος. πολλοί άνθρωποι να φέρει, έχουν βγει για πρώτη φορά στον δρόμο. Μια καινούργια τάξη πραγμάτων, δηλαδή ένα κίνημα όπω στην Κύπρο ή στη Γαλλία να προκύψει ένα άλλο κόμμα μέσα από αυτό το κίνημα. Αν με ρωτάζεις, που μακάρι, να μην έχει να κάνει με τι παλιέ δομέ. Ναι, είναι το αίτημα για το νέο, ναι. νέο σε όλα τα επίπεδα. Νέο πολιτικό προσωπικό, νέο ναι. μοντέλο διακυβέρνηση, νέο κράτο. Είναι τόσο ισχυρό που απορώ πώς δεν το ακούν. Μα, δεν θέλουν πάντως... να το ακούσουν γιατί απειλείται η δική του υπόσταση. Δημήτρη, ναι, να ακούσετε έτσι, και το έλυσι, Δημήτρη ναι, Μανιάτη ναι, ναι. αυτό πριν έρθω σε σένα. Τι βλέπει ότι θα βγάλει αυτό το πράγμα. Αυτό καταρχά δεν είναι αγανακτισμένο κίνημα. Όχι αγανακτισμένο. στοιχεία καινούργια. Είναι κίνημα θυμού. Και οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που είναι στου δρόμου είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι. Είναι αλήθεια. Έχει πολύ δίκιο. Και κάτι ακόμα. Δεν είναι κλαδικά. Δεν υπάρχουν και κάτω πλατεία. Πάνω... Θα το... μπορούσαν να είναι κλαδικά, έτσι. Ναι. Δεν το λέω κακά. Όχι, δεν υπάρχει ούτε αυτό. Η γεωγραφία αυτή είναι νέα. Νομίζω συμφωνεί, Αγγελίκη. Ναι. Εγώ διαφωνώ προ το εξή. Υπάρχει όλο αυτό που λέτε. Υπάρχει όμω και μια προσπάθεια καπελώματο από τα αυτό κόμματα. Αυτό πάντα υπάρχει. Και Ακόμη δεν έχει επιτευχθεί όμω το καπέλο. Αυτό είναι επιβεβαιωτικό όχι. του κινήματο όμω. Ναι, όχι, όχι, δεν έχει. Ε... Ακριβώ ναι. η προσπάθεια κομμάτων να παρέμουν δείχνει ότι υπάρχει κάτι εκεί. Και είναι αυτό που περιγράφει η Αγγελική. Ναι, 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 αυτό ναι. που περιγράφει η η Αγγελική είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ζήσαμε το 10, 15, 12 κτλ. <coughs> είναι άλλε ταξινομήσει, είναι άλλη γεωγραφία. Και για μένα εδώ τον πρώτο λόγο έχει η νεολαία. Αυτό πρέπει να ακούσουμε και να δούμε, την οποία μέσα στην πανδημία είδαμε να τη χτυπάει η αστυνομία στις πλατείες, το brain drain να μην έχει καμία τάση ανάσχεσης, να παραμένει κυρίαρχη τάση και τα νέα παιδιά να κοιτούν βασικά το έξω. Φοιτητές έχει ο κύριος Κερίδης και μπορεί να το πιστοποιήσει αυτό και δεν είναι κάτι αντιπολιτευτικό προς εκείνον, ίσχυε και για τους προηγούμενους. Έτσι, για να το λέμε όπως έχει. Ε, δεν είναι η ίδια η χώρα τώρα με τη χώρα το 2015. Δεν υπάρχει και τάση ανάσχεση του brain drain όμως. Υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχουν υπάρχουν αυτό. Επιστροφή yeah, των νέων επιστημόνων. Λοιπόν, δεν υπάρχει, παιδιά, γιατί η μισθή έξω είναι 15.000 ευρώ ή 18.000 λίρε και εδώ είναι 2.000 ευρώ. Yeah, υπάρχουν χιλιάρικα... 000... όμως... Έτσι, Αυτή είναι η διαφορά. Υπάρχουν Πώς όμως πολύ περισσότερε θέσει εργασία και εδω ειναι 2000 ευρω ετσι αυτη ειναι η διαφορα υπαρχουν πολυ περισσοτερε θεσει εργασια και πολυ μεγαλυτερες μεγαλύτερε ξένε επενδύσει σε σχέση με το παρελθόν. Ναι, ναι. Από αλλά οι θέσει εργασία εξακολουθούν να είναι, αλήθεια λίγες. είναι αυτό. Και όχι καλά πιο δρόμο. Έχουμε δρόμο, Έχουμε είναι ακόμα. Οι χρηματοδοτούμενες από τις τράπεζες, όπως είπε ο Κώστας Σημίτης, στον Αντώνη Άρα, άρα Δημήτρη, πάντα. πριν δώσω Αυτό το είναι λόγο. ένα νέο στοιχείο και επειδή ε, ρώτησε λίγο πριν αν έχει κάποια σημασία να πω γι' αυτό, αν πώς θα πάμε ως τις εκλογές, αυτό που είπε ο Γιώργος δηλαδή, τα τέμπη πιθανώ. Ναι. ναι. μπορεί να κάνω ένα λάθος αυτό. Να είναι ο ερμηνευτικό φακό και για τα άλλα προβλήματα. Να είναι δηλαδή η τομή που ενοποιεί και άλλε δυσαρέσκειε. Ναι. Και, άλλες ναι. Ή και άλλε ευκαιρίε και άλλε προ προκλήσει. Και εκεί θα κρυθούν οι πολιτικέ δυνάμει. Εσύ πιστεύει το στίχημα τη αυτοδυναμία είναι πλέον εφικτό για τη Νέα Δημοκρατία. Τελειώσει... Ή θα πάμε σε συγκυβέρνηση Πασόκ Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Η αυτοδυναμία έχει τελειώσει για τη Νέα Δημοκρατία. Κατά τη δική σου άποψη. Ναι, ναι. Και για το ΣΥΡΙΖΑ. Η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία έχει τελειώσει. Μάλιστα. Δημήτρη. Εγώ θέλω να πιστεύω αισιόδοξα αυτά που είπε η Αγγελική για τους νέους. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι τον ρυθμό, το τέμπο, αν διαβάσει κανεί τα πλακάτ, αν διαβάσει τις στοχεύσεις, τις ανακοινώσεις, τον δίνει το χθες και όχι το αύριο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο. Τώρα που οι παλιέ συντεταγμένε ρευστοποιούνται μερικώ, Φουντώνει η πολιτική μάχη και η πολιτική συζήτηση. Εγώ είμαι εδώ για να τη δώσω την πολιτική μάχη. Να υπενθυμίσω το πώ. Είστε που και από τα στελέχη που δεν κρύβονται. Σα ευχαριστώ. Είναι, Οι ε... στην η αλήθεια είναι αυτή. Οι ε περισσότεροι στη Νέα Δημοκρατία κρύβονται. Είναι αυτή. Εσά βλέπω τον Μάκη Βορύδη, τον Άγιο Βορύδη. Τον, τον, τον βλέπω τώρα. Το τον κύριο Βορύδη. Θα τον έχετε στην Αν δεν βλέπω. Εδώ. Σε πέντε λεπτά θα είναι μαζί του ο Μάκη Βορύδη. Λοιπόν, πληρώσαμε πολύ ακριβά το 12. Αφήσαμε χώρο το παλιό πολιτικό σύστημα με τις αμαρτίες του στους τυχοδιώκτες να έρθουν το 2015, να φτάσει η χώρα ένα βήμα πριν την καταστροφή και, εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσει μια διαδικασία ανάταξης, η οποία σήμερα έχει πιάσει ρυθμό, έχει αυξήσει ε, ταχύτητα, έχουμε τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη το 22, το 23, το λένε τα νούμερα, μα το λέει ο οικονομή, μα το λένε οι διεθνεί οργανισμοί. Προφανώ έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είναι αδιανόητο να έχουμε την οποιαδήποτε εφορία την ώρα που έχουμε όλου αυτού του νέου μα έξω. Εγώ θα πιάσω αυτό που είπε η Αγγελική. Να βάλουμε αξιοκρατικέ διοικήσει. Προφανώ να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Εγώ είμαι υπέρ. 100%. Και να φέρετε και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να μας το πούν το υπέρ. Όμως, Αγγελική μου, για να την πάμε ένα βήμα παραπέρα την κουβέντα. Για να έρθει ο αξιοκρατικό από την αγορά, θα πρέπει να αμοιφθεί. Εδώ έχουμε μια διαρκή δυσφήμιση. Από συγκεκριμένη πολιτική παράταξη για τα Golden Boys. Πώς θα έρθει ο άλλο με τον μισθό των 1.200 και 1.400 ευρώ μην να διοικήσει, ναι, περιμένετε. Γιατί όλα είναι αλληλένδετα εδώ. Για να έρθει η ο άνθρωπο να... τη αγορά. Μισθό πρέπει να έχει. Ανταγωνιστικό, θα πρέπει, πρέπει να, στις να, στις πρέπει στις να δύο έχει δύο τον ανταγωνισμό Θα έπαιρνε στον ιδιωτικό τομέα. Στον Όταν διοικήσει που έχουν στην Εγώ μόνο στον ιδιωτικό τομέα έχω δουλέψει. Λοιπόν, η ΙΔΕΗ η οποία κατέρευσε το 19 και σήμερα κάνει εξαγορές mm -hmm. και είναι μια άλλη ιδέα. Έχει πολύ καλός μεσότητας. Έχει. Δυσφημιστεί. Έχουν έρθει 30 ερωτήσεις στη Βουλή για το ζήτημα αυτών των μισθών οι οποίοι είναι υποπολαπλάσιοι τη αγορά. Μην νομίζετε ότι έχουν φτάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι των 2.000. Δεν είναι 10.000. Λοιπόν, 000. άρα αυτού του τύπου ο λαϊκισμό, ο οποίο έχει επικρατήσει δυστυχώ και δεν μα αφήνει να προχωρήσουμε μπροστά. Εγώ είμαι υπέρ, σα το λέω, σα το δηλώνω και θα δώσουμε μάχη γι' αυτό. Να φύγουμε. Αυτό από... είναι το ένα άκρο. Το άλλο άκρο είναι το να προσλαμβάνει σταθμάρχε με μπλοκάκι. Δηλαδή λοιπόν, δεν, γίνεται. Εκεί δεν γίνεται. Είπα είναι αδιανόητο. Ότι δηλαδή είναι ο που επενδύει τη ζωή σου να τον, να τον προγραμματίσει για έξι μήνε με μπλοκάκι. Κάνετε ένα άλμα. Ούτε την καθαρίστρια. Κάνετε ένα άλμα. Το άλμα είναι ότι είναι αδιανόητο να μην έχει Σταθμάρχη. Πρώτο. να ξεκινήσουμε από Φανώς. αυτό. Είναι αδιανόητο να έχει όλε αυτέ τι αθρώε αποχωρήσει και να μην έχει κάνει μία πρόβλεψη ναι, για το γύρω, τι θα γίνει. αν δεν έρθει κανένα, φτάνεις... μην πάρει κανέναν και κλείστο. Και κλείστο. Δεν θα πάρει τον είναι... να ανήκανε, είναι... κανένα. Είναι, είναι σωστό. Και α έχει απέναντι του συνδικαλιστέ να σου λένε έχεις, ότι ναι. βάζει ναι, ναι, κέρδη στην Αιτζία ναι, 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 και στα ναι, κτέλ. Ναι, ναι. Διότι περί αυτού πρόκειται. Μην νομίζετε ότι εκεί θα καθόντουσαν. Οι ίδιοι συνδικαλιστέ, γιατί μιλήσατε για την λαθρεπιβίβαση. Είπατε για τα εισιτήρια. Ξέρετε τι αγώνα έχουμε δώσει για τα λεωφορεία της Αθήνας και στο μετρό της Αθήνας να μπουν οι πόρτες και στα λεωφορεία να μπουν τα τουρνικέ τα οποία δεν έχουν ε, μπει προκειμένου γιατί και δεν έχουμε. ποιους έχουμε ε, γιατί απέναντι. Γιατί δεν γιατί η κυβέρνηση θα είναι θα πούμε... να στέκεται απέναντι από τα πούμε όλα, όλα. Προφανώς, Αντιδρούν. γι' αυτό ελεγχόμαστε. Αλλά δεν μπορούν οι απέναντι... Οι ένοχοι να κουναν το δάχτυλο. Αφήντε Εγώ αυτή την το... υποκρισία δεν δέχομαι. Από εκεί και πέρα. Η Αγγελική ναι. όμω σα λέει τόση ώρα είχατε αυτοδυναμία. Έχετε ακόμη όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν χρειαζόσασταν την έγκριση δρόσε. του ΣΥΡΙΖΑ για να Ούτε τα κάνει όλα τα Με συγχωρείτε. Ούτε. Κρίση κορονοϊού. Με συγχωρείτε. Πολύ ισχυρή. Κρίση κορονοϊού. Κρίση ενεργειακή. Κρίση με την Τουρκία. Κρίση μεταναστευτική. Κρίση-πόλεμο στην Ουκρανία. Αντιμετωπίσαμε όλα αυτά. Βγάλαμε τη χώρα όρθια. Φέραμε τι καλύτερε επιδόσει. Κάναμε μια σειρά ε, από μεταρρυθμίσει. Δεν μεταρρυθμίσαμε. Παρακαλώ. πανδημία δεν φέρατε και τι καλύτερε επιδόσει. Λοιπόν, εγώ σα λέω ότι τι φέραμε. Εσύ. Επαναπατρίζω στον πλανήτη είμαστε σε Προφανώ. Τίποτα από όλα αυτά δεν πω... εξηγούν πώ έγινε πω... σταθμάρυξη ο πω... κ. Βασίλη. Τίποτα από όλα αυτά. Δεν φέραμε μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη όπω πρέπει και πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Λίγορα. Καθυστερήσαμε σε μια σειρά από πράγματα. Δεν υπάρχει εμβολία, δεν γίνονται όλα. Και ευθυνόμαστε βαρύτατα για τον κύριο Βασίλη και για το σύστημα που αφήσαμε εκεί να φέρει αυτόν τον κύριο Για κύρι όλο Βασίλη. αυτό που ακούσαμε απόψε, είδατε αυτό που ακούσαμε στο βίντεο. Δεν ήταν ο Κύριε Βασίλη, ήταν όλοι. Αλλά ε? η δικιά ε? μου ένσταση είναι ότι δεν μπορεί ο υπερασπιστή και αυτοί που φτιάξαν τον κύριο Βασίλη να ακούν το δάχτυλο. Μόνον αυτό και εκεί μένω. Εγώ θεωρώ ότι βεβαίω να την κάνω τη συζήτηση με την Αγγελική. Και με κάθε αγγελική. πολλά βράδια, που βάζει, τότε, που βάζει αυτά τα σωστά ζητήματα ε, εδώ και μπορώ να συνεχίσω. Συνομιλήσω... Νομίζω με τριοπάθεια τα βάζει η αγγελική. Δεν τα βάζει με κανένα κομμάτι. Αλλά δεν μπορώ με αυτού που κοροϊδεύουν με αυτού που κοροϊδεύουν και σήμερα μου καταθέτουν προσχηματικά αυτή την επερώτηση για την Τρανοσέ, όλα θα βγούνε. Όλα θα απαντηθούν. Και θα γίνει και σα το λέω και η συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου με τον Πετρίτη, και στη Θεσμόν και Διαφάνεια και στην Ολομέλεια και παντού όλα τα στοιχεία. Χωρί πάθο, χωρί ένταση, με τα στοιχεία. Διότι ας... αυτή η πολιτική συζήτηση είναι η συζήτηση του μέλλοντό μα. Αυτή την άλλη Ελλάδα, την και οποία εξρέ... εξέθρεψαν και την οποία και εμείς συμβιβαστήκαμε και ανεχτήκαμε μέχρι εδώ. Οι 57 νεκροί, έχει δίκιο οι αγγελικοί, το απαιτούν και ο ελληνικό λαό το απαιτεί. Είναι όρο επιβίωση του συστήματος, του πολιτικού συστήματος τον επίλογο, τον επίλογο μέχρι να υποδεχθούμε το Μάκη Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον άνθρωπο που θα κάνει τι εκλογέ. Θα δούμε πώ θα τι κάνετε Μάιο και τι κάνετε Ιούλιο. Δεν ξέρω, θα μα πει ο Υπουργό σε λίγο. Μήπω πάτε τι πρώτε τον Ιούλιο απευθεία. Ε, τον επίλογο η Αγγελική Σπανού. Λοιπόν, υπάρχει μια διασπορά τη βία. Ε, το είδαμε με τον ξυλοδαρμό του Γιάννη Βαρουφάκη, με τον προπυλακισμό του Δημήτρη Βίτσα, του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πράγμα αυτό. Με την συγκουμονδούρου που πήγαν στο τσίπ. Το βίτσα, το... 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 το πιο ταπεινό άνθρωπο το... τη αριστερά. Είναι δυνατόν είναι να προεπλακίζει το βίτσα. Ε, υπάρχει. Νωσή, υπάρχει με, μια πανώ, με τα πανώ στα γήπεδα, να το πούμε, τα οποία είναι βία. Τα πανώ, Αυτή πανό που... και βία, τον Όχι, δεν τα κάνουν τον... οι των ομάδων αυτά, Κατά έτσι, των δημοσιογράφων, να, να, το πούμε αυτό το πράγμα, κατά, το, κατά δημοσιογράφων το πρωτοφανές, που είναι πρωτοφανές, γίνονται είναι... οι αγώνες κανονικά με βριστικά συνδύματα κατά δημοσιογράφων. Είναι ανατρεχιαστικό, είναι ντροπή, είναι απαράδεκτο και είναι και παράνομο. Ναι, μου είπε και ο γιος μου, δεν θα σε ξαναπάρω στο γήπεδο, πατέρα, φοβάμαι. Ναι, και έχει yeah. δίκιο. υπάρχει λοιπόν δί μια πασπερμία βία φοβερή, υπάρχει μια ενεργοποίηση του Ρουβίκονα, ο πήγες πήγε στο γραφείο του Καραμαλή, σπίτι. πήγε στην Ελένικ Τρέιν. Σπίτι, σπίτι. Στο, στο σπίτι, σπίτι του στο σπίτι, Καραμαλή. Νάκα. Φοβερό και τα λοιπά. Στην Ελένικ τρέν, υπάρχει μια φοβερή ενεργοποίηση. Υπάρχει φοβερή δηλαδή κινητικότητα σε αυτό το χώρο, το αναδειξοριστικό, ο κτλ. και τα λοιπά. Να συνδυάσουμε και την φοβερά ενοχική αντίδραση του Γιάννη Βαροφάκη, ο οποίο επέμεινε την πρώτη στιγμή ότι πρέπει για μπράβου του ανθρώπου που επανέλαβε σήμερα ο Κρήτο Αρσένη, πάλι... Δηλαδή δεν τολμούν. Κα... Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντίδρασε καν για το Βίτσα, για την κομονδόρο που πήγαν και σπάσαν ένα τζίπ που σα έλεγα. Ε, αυτά εγώ τα θεωρώ πολύ ανησυχητικά. Η ευθύνη φυσικά αν έχει, έχει στην κυβέρνηση. Έχει ένα και φόβο, έχει ένα φόβο ναι, η, η διαρκές να, διαρκές, να τα βάλει με του μπαχαλάκι. Είναι πολύ ευχάριστο. Βρήκε του δράστε. Απέδειξε ότι είναι του αντιεξουσιαστικού χώρου. Έρχεται το θύμα να καλύψει τον αντιεξουσιαστικό Δηλαδή εδώ γίνονται πράγματα. Και κάτι ακόμα όμω. οι πολίτε πληρώνουμε αστυνομικού να φοβερούν τον κύριο Βαρουφάκη. Ναι, δεν του στέλνει μαζί το άλλο, να πίπεδια, τους θα, θα, πάω μόνο μου. να του αποσύρει το κράτο, να μην του πληρώνουμε εμεί, να είναι στου δρόμου. Ωραία, να το κάνουμε. Μάλιστα. Είναι και, αυτό και, ακούω... και να πούμε ότι η κυβέρνηση ξεκίνησε με το ότι δεν θα υπάρχει ρουβίκονα. Μάλιστα. Ε? Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Σα ευχαριστώ όλου. Έτσι κι αλλιώ είμαστε, βράδυ... είμαστε εδώ κάθε βράδυ. Είμαστε εδώ κάθε βράδυ από τι 11 μέχρι τι 12 και μισή θα μα πάει μια παρά, γιατί Με το μάχη δεν έχουμε να πούμε πολλά. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Είστε πάντα συντονισμένοι στο One Channel για τη βραδινή σα ενημέρωση και έχουμε την τιμή να είναι μαζί μα ο Υπουργό των Εσωτερικών, ο κ. Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε. Τι κάνετε. Όλα αυτά τα σχέδια που κάνατε έξι μήνε, είχατε τι εκλογέ έτοιμε για τι 9 Απριλίου, πάνε στο καλάθι ή μπήκανε στο ράφι για τι 28 Μαΐου. Εντάξει, ο Πρωθυπουργό δεν είχε δεσμευτεί τώρα σε ημερομηνία. Αλλά μηχανισμό ήσασταν έτοιμοι για κάθε. Εμεί ω μηχανισμό είμαστε έτοιμοι πάντοτε ω Υπουργείο Εσωτερικών για να κάνει τι εκλογέ, η διεύθυνση εκλογών. Ε, προφανώς Προφανώ είναι πάντοτε έτοιμη γι' αυτό. Αλλά εντάξει, προ... η, 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 δέσμευση, ας το πω και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού δεν ήταν ποτέ συγκεκριμένη. Ήταν μέσα στην Άνοιξη, θα γίνουν εκλογέ Απρίλιο-Μάιο. Μέσα αυτό στην Άνοιξη πιο... θα, κάποιες εκλογές. θα γίνουν κάποιε εκλογέ. Άρα λοιπόν, είναι ανοιχτό και το 14 και το 21 και το 28 Μαου. Κοιτάξτε, Πάλι δεν έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργό για κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Επομένω, νομίζω ότι αυτό είναι μια ανοιχτή συζήτηση. Μια ανοιχτή συζήτηση είναι και αυτό. Αυτό τώρα το 2 Ιουλίου δεν είναι πολύ αργά. Οι δεύτερε εκλογέ να γίνουν 2 Ιουλίου. Γιατί διαβάζω για 28 Μαου-2 Ιουλίου. Το 2 Ιουλίου δεν πάει πολύ αργά. Δεν πάει μέσα στην καρδιά των διακοπών. Δεν έχετε περιθώριο νωρίτερα. Κοιτάξτε, εάν μπούμε τώρα στο να ψάξουμε ημερομηνίε. Ε, η απάντηση εδώ είναι η εξής, ότι υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος, αν θέλετε, δεσμεύει, αρνητικά δεσμεύει, και αυτός είναι ο χρόνος των πανελλαδικών εκλογών. Των πανελλαδικών εξετάσεων. Αν μου πείτε τώρα γιατί δεσμεύει αυτό, ε, δεσμεύει κυρίως για τεχνικούς λόγους. Σχολεία. Ε, δηλαδή, στην πραγματικότητα πρέπει να βάλεις δύο μέρες, μία Παρασκευή και μία Δευτέρα, ανάμεσα στο Σαββατοκύριακο, στα οποία πρέπει, επειδή τα περισσότερα εκλογικά κέντρα είναι σχολεία, ή πολλά εκλογικά κέντρα είναι σχολεία, ε, θα πρέπει λίγο να δεσμεύσει αυτό τον χρόνο από τι εξετάσει. Για να στήσει και να ξεστήσει τα εκλογικά τμήματα. Ε, από αυτή τη σκοπιά. Όχι ότι τώρα είναι αδύνατον, έτσι, αλλά. Εν πάση τόσοι, δυσκολεύει είναι, τεχνικά πάντα. Τεχνικά έχει μια πρόσθετη. Ε, ας το πω, ε, επιβάλλεται στα σχολεία. Η απότατη ημερομηνία κατά το Σύνταγμα μπορεί να γίνουν εκλογέ, γιατί μπορεί ο Πρωθυπουργό να αποφασίσει κάποια στιγμή, εξαντλώ την τετραετία πλήρω. Mm. Είναι μετά το 15 Αύγουστο, μπορεί να πάρει και ένα μήνα ακόμη, Όχι. Η απότατη ημερομηνία λήξου τη θητεία τη κυβερνήσεω είναι η, 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 η 7η Ιουλίου. Ε, εκεί σταματά. Δεν μπορεί να πάρει και ένα μήνα. Θα πάρει ένα μήνα, 7 Ιουλίου, ω ημερομηνία διαλύσεω τη Βουλή. Διαλύσεω τη Βουλή. Μάλιστα. Έτσι. Ελπίζω να μην μα πάτε μέσα στα μπάνια του λαού που έλεγε και ο μεγάλο Αντρέα για εκλογέ. Αφήνουμε τα διαδικαστικά λοιπόν που είναι τη ειδικότητά σα να πάμε στην πολιτική συζήτηση τη ουσία. Μέχρι και τα τέμπη, όλα έδιναν την εντύπωση, οι η κοινωνία, ότι έχετε στρωμένο το τραπέζι για πλήρη επικράτηση με αυτοδυναμία στι δεύτερε εκλογέ. Δεν υπάρχει δημοσκόπο που έλεγε το αντίθετο, και αν μίλαγε και στον δρόμο, το καταλάβαινε. Ξαφνικά λοιπόν έγινε μια μεγάλη ανατροπή. Και δίκη ανατροπή. Όταν έχει 58 φέρετρα και τα 40 είναι παιδιά, ο θρήνο είναι δικαιολογημένο και θα κρατήσει πολύ. Αυτό αλλάζει και επί τη ουσία το σχεδιασμό σα, ή περιμένετε να καταλαγιάσει η θλίψη, να καταλαγιάσει ο θόρυβο για να επιστρέψετε στην παλιά ατζέντα αυτών που κάνατε σωστά. Και να ξεχαστεί αυτά που δεν κάνατε. Κοιτάξτε κύριε Πολίτη, εγώ δεν θεωρώ ότι ούτε ο Πρωθυπουργό αλλά ούτε κάποιο από εμά κάνει οποιαδήποτε ας το πω, τακτική κίνηση ε... σε σχέση με, αυτό το... με αυτή τη φοβερή τραγωδία, με αυτό το τραγικό συμβάν. Ε... Θεωρώ ότι στεκόμαστε απέναντι στο συμβάν αυτόν με τον τρόπο που πρέπει να σταθούμε. Δηλαδή, τι, δύο μεγάλα και βασικά πράγματα. Το πρώτο, η αναζήτηση των ευθυνών. Και αναζήτηση Οι οποίε όμω, όπω λέγαμε και νωρίτερα, μα ακούσατε να μην περιοριστούν στον κύριο Βασίλη, το σταθμάκι που δεν ήξερε τη δουλειά. Έτσι. Ε, θέλει μια προσοχή η συζήτηση εδώ. Δηλαδή, αν αναζήτηση... βάλουμε το σταθμάκι στη φυλακή, το πιο εύκολο των σταυρών, με λέμε δεν ήξερε, ήταν άσχετο. Βρίσκουμε και τον αξιολογητή του και λέμε φταίει και αυτό και το κλείνουμε εκεί σταματάμε. Η αναζήτηση των ευθυνών, επαναλαμβάνω, θέλει μια προσοχή. Καταλαβαίνω ότι μερικέ φορέ ε, αυτό το οποίο λέω εγώ ενδεχομένω. Είναι και δύσκολο σε κάποιον ο οποίο είναι άμαθο με την έννοια του, του καταλογισμού τη ευθύνη και κυρίω με την ποινική προσωπική ζωή. Να θυμίσουμε σε όσου τηλεθεατές δεν το γνωρίζουν, ότι είστε ένα άνθρωπο που ασκείται μάχημη ποινική δικηγορία σε υψηλό επίπεδο. Ωραία. Mm. Λέω λοιπόν το εξή. Ένα ζήτημα είναι η αναζήτηση των ευθυνών. Και η αναζήτηση των ευθυνών, το διευκρινίζω εδώ, είναι προφανώ η ποινική αναζήτηση των ευθυνών, αυτή που κάνει ο και στην οποία θα μιλήσουμε για τις μορφές της υπετιότητας, για την αμέλειά τους ή και τον ενδεχόμενο δόλο τους. Και η δεύτερη συζήτηση που επίσης είναι αναζήτηση ευθυνών, είναι η αναζήτηση των συστημικών σασφαλμάτων πια, δηλαδή μια πιο ανοιχτή συζήτηση που δημιουργεί, είναι πάλι ευθύνε, αλλά έχουν πια πολιτικό χαρακτηριστικό αυτές οι ευθύνε, δηλαδή τι, ήταν ο συγκεκριμένο εκπαιδευμένο. Το σύστημα εκπαίδευση που του έδωσε μια πιστοποίηση, θα θυμάστε. Ήταν σωστό. Το περιεχόμενο τη εκπαίδευση ήταν σωστό. Οι πιστοποίησει και εξετάσει γίνονται με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται. Οι επιλογέ εν συνεχεία τη τοποθέτησή του μέσα στο ίδιο το σύστημα του ΟΣΕ γίνονται με τον τρόπο που πρέπει να γίνονται. Υπάρχουν εδώ συστημικά σφάλματα στον οργανισμό του ΩΣΕ στον τρόπο διοικήσεώ του. Αυτή η συζήτηση θα πάει μοιραία και παραπέρα. Εγώ συμμερίζομαι, σα άκουσα από την πρώτη μέρα και έχετε δίκιο. Ότι ρουσφέτη δεν μπορεί να κάνει όταν ζητά 18 και σου έρχονται δύο. Ωραία. Μπορεί όμω να πει αν είσαι σοβαρό κράτο ότι οι δύο που μου ήρθαν είναι άξιοι. Δεν παίρνω κανέναν. Και επειδή δεν έχω κανέναν, κλείνω αυτή τη γραμμή. Σωστά. Ένα σοβαρό κράτο αυτό δεν κάνει. Σωστά. Άρα λοιπόν προσέξτε. Για να είμαστε ακριβεί. Σήκωσε 18 θέσει, υπευλήφθησαν 5 αιτήσει, επέλεξε του δύο. Μάλιστα. Οι δύο εκπαιδεύτηκαν και πιστοποιήθηκαν. Έδωσαν εξετάσει. Κρίθηκαν κατάλληλοι και τοποθετήθηκαν. Αν τοποθετήθηκαν σε εύκολα ή δύσκολα πόστα, είναι αντικείμενο τη συζήτηση. Είναι αντικείμενο τη συζήτηση. Ποιο του έβαλε, ποιο έβαλε, έβαλε γιατί του έβαλε, γιατί το επέλεξε. Υπάρχει ένα μηχανισμό εσωτερικού ελέγχου αυτών των επιλογών στον ΟΣΕ. Του ακούτε ο... του διαλόγου. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει, έτσι. Ω, ωραία. Αφταρμά είναι εδώ σήμερα λέω, ένας. Ως οφτράκα, λέει ο ένα, τράκα λέει ο άλλο. Ε. Άρα λοιπόν προσέξτε. Σουβλάκια. Άλλα, άλλα ζητήματα που ανοίγουν, να σα πω και ένα ενδιαφέρον, νομίζω έτσι και συγκυριακ... συγκυριακά ενδιαφέρον, η συζήτηση για την αξιολόγηση του προσωπικού στο δημόσιο. Πολύ σημαντική συζήτηση. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου όπω Υποτίθεται ότι έχουν δικό του εσωτερικό σύστημα αξιολόγηση. Είναι σωστό αυτό. Μήπω πρέπει να επανεξεταστεί, Μήπω πρέπει να ενταχθούν στο γενικό σύστημα αξιολόγηση. Αυτό το οποίο νομοθετήσαμε και έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε. Δείτε όμω και κάτι ωραίο. Σε αυτή τη συγκυρία που ακούτε όλοι να λένε για πώ οι συνδικαλιστέ είχαν επισημάνει τα θεσμικά ζητήματα τη ασφάλεια. Τα είχαν επισημάνει οι συνδικαλιστέ. Ναι. Με όλα τα λάθη που κάνουν οι συνδικαλιστέ, στείλανε και εξώδικο. Τα είπανε. Τώρα λοιπόν η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει σε αυτή τη συγκυρία απεργία στην διαδικασία της αξιολόγησης. Και σήμερα το πρωί ήμασταν στα δικαστήρια ζητώντας αυτή η απεργία από τα δικαστήρια να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική. Δεν θέλει αξιολόγηση. Η Δεν θέλει αξιολόγηση. Σε αυτή τη συγκυρία. Σε αυτή τη συγκυρία που κακά τα ψέματα προφανώς ανοίγει μια τέτοια συζήτηση και ανοίγει δικαίως και ανοίγει και για το παλιό σύστημα αξιολόγηση που υπήρχε, για το σύστημα αξιολόγηση που αλλάξαμε, που έχουμε ξεκινήσει να εφαρμόζουμε το καινούριο. Το 23 είναι η πρώτη χρονιά εφαρμογή του. Και μόλι ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε το καινούριο σύστημα αξιολόγηση. Δεχτήκαμε δήλωση απεργία. Αυτό είναι το επιχείρημα. Ποιοι είναι αυτοί που θα με αξιολογήσουν, Ναι. Καλά τώρα. Είναι τα γνωστά επιχειρήματα, τα οποία έχουμε ακούσει εναντίον γιατί... τη αξιολόγηση τόσα χρόνια. Κάτι. Αυτό ενοχλεί πάρα πολύ εμά του ανθρώπου που δουλεύουμε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί μα αξιολογούν πάντα οι προϊστάμενοι μα. Δεν του επιλέγουμε εμεί, ο εργοδότη του επιλέγει. Και συχνά ο προϊστάμενο μπορεί να είναι χειρότερο από τον άλλον. Αλλά τον αποδέχεσαι, γιατί αυτό είναι το καθεστώ. Ο προϊστάμενο τα οποία ανέκανα καλά τη δουλειά μου. Όποιο δεν θέλει να ζυμώσει χίλια χρόνια κοσκινίζει δεν θέλουν την αξιολόγηση γιατί... και ακούμε αιτιάσει εφόλη τη ύλη. Δεν του αρέσει το σύστημα, δεν του αρέσουν οι αξιολογητέ, δεν είναι αρκετά αδιάβλητο. δεν πούμε, αυτό, δεν ας πούμε δεν δω, ότι σε αυτό έχουν άδικο οι συνδικαλιστέ. Εσεί όμω, πώ επιλέγετε αυτέ τι αυτή... μία... Αυτή η κυβέρνηση μάχεται εδώ και 3,5 χρόνια με ριζωμένε βαθιά ισνοτροπίε μέσα στο δημόσιο, αλλά και σε ορισμένα τμήματα τη κοινωνία. Μάχεται να κάνει μεγάλε αλλαγέ. Αλλά τον πόλεμο δεν τον κέρδισε. Κέρδισε Μάχες. πάρα πολλά. Και γυρνάμε λίγο και στην πολιτική συζήτηση. Γιατί σα έλεγα, με ρωτήσατε αν αναδιατάσσουμε την τακτική μα. Όχι, δεν αναδιατάσσουμε καμία τακτική. Το ζήτημα των ευθυνών, επαναλαμβάνω για να το κλείσουμε αυτό. Και των πολιτικών ευθυνών και για όλα τα ζητήματα του προσωπικού που θέσαμε. Αλλά και για τα ζητήματα, ε, αν θέλετε, του πώ έπρεπε να έχει γίνει η, 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 η ηλεκτροκίνηση σε ποιο σημείο βρέθηκε, πώς εξελιχτική η σύμβαση, τι γίνεται με αυτή τη σύμβαση. Όλα αυτά είναι στοιχεία αναζήτηση ευθυνών. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουν. Υπάρχει ένα δεύτερο κομμάτι που συνδέεται με το τραγικό αυτό δυστύχημα, που είναι πια, ας το πω, το μέλλον. Το μέλλον του σιβηροδρόμου, αλλά εγώ θα έλεγα και ευρύτερα το μέλλον της δημόσιας διοίκησης. Το μέλλον. Ποιο είναι το μέλλον και πώς ανοίγει, πώ θα προχωρήσει. Αυτό επίση είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε καταθέτοντας προτάσεις, λέγοντας αυτά που έχουμε ήδη κάνει και λέγοντας αυτά που θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω. Ωραία. Προσέξτε. Αν μου πείτε όμως, κύριε Πολίτη... Θα Σα σας πω πάντως, κυβερνάτε τέσσερα χρόνια για μου βλέπετε σαν να είναι προεκλογική περίοδο. Σωστά. σωστά. Οι συμπολίτε μας, στην αξιολόγησή τους, αν θα πυκνώσουν τα 3,5 χρόνια σε μία στιγμή, ε, νομίζω ότι δεν θα το κάνουν αυτό. Δεν θα το κάνουν αυτό. Δεν τότε. θα το κάνουν αυτό. Γιατί δεν έχει λογική. Παρά του 58 νεκρού. Είναι λοιπόν, είπαμε, ένα τραγικό συμβάν. Αν μου πείτε όμω ότι 3,5 χρόνια κυβερνητική θητεία που περιέχουν τι επιδόσει μα στην οικονομία, τι επιδόσει μα στην αντιμετώπιση των κρίσεων, τι επιδόσει μα στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων, τι επιδόσει μα στου εξοπλισμού και στην εξωτερική πολιτική, τη εμπιστοσύνη μα στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αν μου πείτε ότι όλο αυτό θα το πυκνώσουμε σε μια τραγική στιγμή, νομίζω ότι οι πολίτε δεν θα το κάνουν αυτό. Δηλαδή, πιστεύετε ότι μετά από ένα εύλογο διάστημα μετά το Πάσχα θα επανέλθει το γνωστό δίλημα. Εγώ είμαι ο Κυριάκο και μπορώ να κάνω τη δουλειά καλύτερα από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό. Θα είναι επανέλθει... Γιατί αυτό ήταν το δίλημα πρώτο τεμπών. Ναι. Η, η απάντηση είναι ότι θα αξιολογηθεί μια συνολική διαδρομή. Μια συνολική θητεία. Η θητεία αυτή θα έχει και το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό να αξιολογηθεί. Δεν λέω ότι θα είναι εκτό, προφανώ θα είναι εντό. Αλλά βέβαια. αν μου πει κάποιο ότι θα είναι μόνο αυτό, όχι, δεν θα είναι μόνο Ωραία. αυτό. Χάσατε τρει-τέσσερι μονάδε ήδη. Με αυτέ τι τρει-τέσσερι μονάδε, σήμερα, σήμερα η αυτοδυναμία φαντάζει αδύνατη. Μπορεί να τι πάρετε πίσω, όπω λέτε εσεί. Εάν δεν τις πάρετε πίσω, είστε ανοιχτοί για συνεργασίες. Επίσης θεωρώ ότι και αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να εντάσσεται στη συζήτηση, ε, αν θέλετε, που έχει να κάνει με την αξιολόγηση του τραγικού αυτού γεγονότος. Ε, γιατί? Διότι η συζήτηση για την αυτοδυναμία, για την Νέα Δημοκρατία, είναι μια πάλι στρατηγική συζήτηση. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των αυτοδύναμων κυβερνήσεων τώρα. Όχι, όχι, πάντα ανακαλύψαμε χθε. Πάντα ήσασταν. Δεν πάντα είναι δηλαδή πάντα. ότι μα άνοιξε η συζήτηση αυτή τρει μήνε πρώτων εκλογών ή πέντε μήνε πρώτων εκλογών. Συμμετείχατε, Συμμετείχατε εσεί προσωπικά πάντω και ω πετυχημένο υπουργό σε συγκυβέρνηση σε με δύο. το ΠΑΣΟΚ. Μια χαρά δεν τα πήγατε. Σε δύο. Εγώ έχω συμμετάσχει σε δύο κυβερνήσει με το Σάμαρο Βενιζέλων. Ήτανε και στην κυβέρνηση Φρέα. Πρωθυπουργού Αντων κυβέρνη... Και εκεί δεν κυβέρνησε. Και Πρωθυπουργό Αντων Δεν τα πήγατε. Μια χαρά εκεί. Γιατί τώρα αυτό είναι απαγορευτικό, βάζουμε κόκκινε γραμμέ. Όχι. Κανεί δεν είπε ότι είναι απαγορευτικό. Και πάντω σίγουρα δεν είναι απαγορευτικό αν το αποφασίσει αυτό ο ελληνικό λαό. Μάλιστα. Επομένω αυτό είναι ξεκάθαρο και το έχει πει ο Πρωθυπουργό. Εμεί λέμε ποια είναι η θέση δική μα, με ποια πρόταση κατερχόμεθα. Κατερχόμενο λοιπόν συζήτηση και ζητάμε την ψήφα του ελληνικού λαού, θα ζητήσουμε την ψήφα του ελληνικού λαού, γιατί ακριβώ σα ξαναλέω, γιατί οι αυτοδύναμε κυβερνήσει έχουν για μα στρατηγικό χαρακτήρα. Δεν το λέμε τώρα, γιατί γίνεται μια συζήτηση μετά το γεγονό αυτό και επειδή οι δημοσκοπήσει είναι έτσι, τώρα εξακολουθείτε να διεκδικείτε την αυτοδυναμία. Μα την αυτοδυναμία δεν τη διεκδικούμε. Τη διεκδικούμε είτε είμαστε στα καλά μα, να το πω, είτε είμαστε στα κακά μα. Είτε έχουμε ε, αν θέλετε μεγαλύτερα ποσοστά, είτε έχουμε μικρότερα ποσοστά. Τη διεκδικούμε γιατί. Γιατί πιστεύουμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις φέρουν καλύτερα αποτελέσματα από τις, ε, αν θέλετε, πολυκομματικές κυβερνήσεις. Και να εξηγήσω για ποιο λόγο. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια στρατηγικού τύπου συζήτηση. Διότι, ακούστε, μια διακυβέρνηση έχει εύκολες στιγμές, όπου λίγο πολύ όλα τα πράγματα πάνε περίπου όπως τα έχει σχεδιάσει, και έχει και δύσκολες στιγμές. Γιατί υπάρχουν εξωτερικά γεγονότα τα οποία σε επηρεάζουν. Yeah. Δόξα τω Θεώ, σε αυτή την κυβέρνηση ε, τύχανε πολλά. πολλά. Δεν ξέρω όλα, ίσω είναι και μερικά ακόμα. Αλλά όχι πολλά, γιατί δεν πέσανε όλοι ναι. πολλά. Αλλά, αλλά, πάντως, αλλά έχουν ναι. τύχει πολλά. Ωραία. Όταν έρχονται κρίσιμε και δύσκολε στιγμέ. Και οι κρίσιμε και δύσκολε στιγμέ συνήθω για να αντιμετωπιστούν απαιτούν κρίσιμε και δύσκολε αποφάσει. Αλλιώ δεν είναι δύσκολε στιγμές. οι Οι στιγμέ γίνονται δύσκολε γιατί πρέπει να αποφασίσει δύσκολα πράγματα όταν έχει κυβερνήσει συνεργασία, ο εταίρο συνήθω οι δύσκολε αποφάσει, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, έχουν και σημαντικό πολιτικό κόστο. Ο εταίρο που πιέζεται από την ανάληψη του πολιτικού κόστου, ο πιο αδύναμο εταίρο, έχει την τάση να αποχωρεί. Δηλαδή, τι να δημιουργεί κυβερνητική αστάθεια. Αυτό είναι ο βασικό λόγο και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα στι κυβερνήσει συνεργασία. Ότι είναι ασταθή. Δεν το Έφε... έκανε ο Βαγγέλη Βενιζέλο πάντω, τον Αντώνη Σαμαρά αυτό. Αυτό πρέπει ο Αγγίλη Βενιζέλο, εγώ το έχω πει ότι κατά την γνώμη μου το έθνο χρωστάει πολλά για τη στάση του ε, και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε πάρα πολλά ζητήματα στην κυβέρνηση ε, του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Θεωρώ ότι το έχουμε αναγνωρίσει, το έχουμε πει και ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο πήρε ευθύνε που ε, ε, ενδεχομένω άλλοι δεν ε, θα ήθελαν να αναλάβουν. Αλλά να σα θυμίσω εκείνη την περίοδο ο έτερος μικρός κυβερνητικός εταίρος. Τον θυμάστε. Η Δημάρ. Η Αυτός έφυγε. Έφυγε με το κλείσιμο τη ΕΡΤ. Έφυγε. Ωραία. Πάμε τώρα όμω και σε ένα θέμα ουσία. Ωραία. Θα μα τα πείτε όλα αυτά. Εάν το, όμως... δηλαδή, προσέξτε, εάν το, φανταστείτε ένα σχήμα στο οποίο ας πάμε, α πούμε, στο σενάριο τη κυβέρνηση μένουν. Αυτό δεν βγαίνει με μαθηματικά δεν βγαίνει. όμω την υπόψη εργασία σου. Εκεί χρειάζεσαι τρία κόμματα. Εκεί θέλει Ανδρουλάκι, Βαρουφάκι, Τσίπρα. Ναι. Και το ένα ακόμα κάποια στιγμή, γιατί έχει μια δυσκολία, πιέζεται και αποχωρεί. Άρα έπεσε η κυβέρνηση. Ναι. Πάντω με μαθηματικά δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Δηλαδή, θέλω ναι. να σας πω, εδώ ιδέα, εδώ ιδέα... συζητάμε για κυβέρνηση προσέξτε, είτε ιδέα... Μητσοτάκι Ανδρουλάκι, είτε, ε, είτε, Τσίπρα Ανδρουλάκι. Αλλά πρώτο να είναι, ο ένα να είναι πρώτο. Διότι γι' αυτό σα λέω ότι εμεί έχουμε στρατηγική αντίληψη για την αυτοδυναμία. Δεν έχει να κάνει με τη συγκυρία την εκλογική. Αν τα πράγματα είναι καλύτερα, αν τα πράγματα είναι χειρότερα. Γιατί κοιτάξτε, Εσεί είστε επενδυτή. Θέλετε να σκεφτείτε το αν θα τοποθετήσετε τα χρήματά σα στην Ελλάδα. Δεν θέλετε ένα καθαρό περιβάλλον, μια καθαρή προοπτική, ένα καθαρό μέλλον, για να μπορείτε να εμπιστευτείτε τα χρήματά σα κάπου. Εάν αισθάνεστε ότι η στιγμή μια τέτοια εύθραυστη κυβέρνηση σε πρώτη δυσκολία θα καταρρεύσει και επομένω θα δημιουργηθούν μια σειρά από συστημικοί κίνδυνοι, οι οποίοι αφορούν και στην επένδυσή σα, θα την πάρετε την απόφαση ή θα πείτε να πάω κάπου αλλού. Επειδή η κουβέντα, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, αλλά επειδή η κουβέντα μέχρι τι εκλογέ φοβάμαι ότι δεν θα είναι για τι επενδύσει, αλλά θα είναι για την καθημερινότητά μα. Πιστεύω για τον ΟΣΕ. Οι επενδύσει είναι η καθημερινότητά μα. Ναι. Οι επενδύσει είναι η καθημερινότητά μα. Οι επενδύσει είναι η μείωση τη ανεργία. Με το, το γεγονό γεγονός ότι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ανεργία έχει φτάσει στα επίπεδα περίπου προκρίσει. Είμαστε περίπου στη μισή μονάδα για να φτάσουμε το επίπεδο προκρίσει. Αυτό έγινε γιατί υπάρχουν επενδύσει. Και έκρηξη στον τουρισμό. Πάντω, πάντω, τουρισμό. Εγώ θα σα πω πρωτογενή παραγωγή. Προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Επενδύσει άμεσου κεφαλαίου. Αυτό όλο είναι που έκανε τη να μειωθεί η ανεργία. Πάμε. Αυτό όμω, συγγνώμη, είναι η καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων ανέργων που σήμερα έχουν δουλειά. Και επίση είναι η καθημερινότητα, που καθώ αυξάνει η ζήτηση στην αγορά εργασία. Γιατί? Διότι πια υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγέλματα στα οποία τα αναζητά και δεν βρίσκει. Πηγαίνετε να μιλήσετε για τα μεροκάντα που παίρνουν σήμερα οι εργάτε γη. Θα δείτε λοιπόν πόσο διαφοροποιημένα είναι από αυτά που παίρνανε δύο χρόνια πριν. Α, αυτά που λέτε είναι πολύ σοβαρά και είναι έτσι. Θεωρώ όμω από αυτό που βλέπω κάθε μέρα που κάνω αυτή τη δουλειά δύο ώρε στον αέρα, ότι η κουβέντα θα έχει πολύ συνέστημα. Και επειδή θα έχει πολύ συνέστημα λόγω τεμπών θα θέλουμε να μας πείτε, όχι μόνο ότι είστε καλύτεροι από το Τζίπρα, καλύτεροι διαχειριστές από το ΣΥΡΙΖΑ, και κάτι συγκεκριμένο για τον ΟΣΕ. Δηλαδή, και τον κάθε ΟΣΕ, τις διοικήσεις τις διορίζεται με κομματικά στελέχη, που συνήθως έχουν αποτύχει στην πολιτική. Ποια θα είναι η διοίκηση του ΟΣΕ την επόμενη μέρα, γιατί, για να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, ο όποιος διοικητής του ΟΣΕ και ο πιο άχρηστο. Αν είχε κάνει μια βόλτα στα και άκουγε αυτού του διαλόγου, θα πήγαινε στον Πρωθυπουργό και θα του έλεγε: Κύριε Πρόεδρε, να το κλείσουμε. Φαντάζομαι ότι καθόταν στο γραφείο του διοικητή του ΟΣΕ και του λέγανε Όλα καλά, Πρόεδρε. Όλα καλά, εξυγχρονιζόμαστε. Δεν πήγε ποτέ να ακούσει. Άρα λοιπόν, με τον ίδιο τρόπο θα τα διοικήσετε αυτά τα μαγαζία, τα κρατικά. Κοιτάξτε. Γιατί ωραία. κάποτε ο Γιώργο Παπανδρέου, που πολλά πράγματα του προσάπτουμε αρνητικά, όταν έφερε αυτό το Open Gov να παίρνουμε του καλύτερου, τον λιδωρούσαν όλοι. Ανεξαρτήτω κόμματο. Και επιστρέψαμε στην παλιά τακτική και ω τζέκριση βάζουμε του δικού μα κομματικού. Εντάξει, η απάντηση εδώ είναι η εξή. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε για ευρύτατε αναδιαρθρώσει στο ζήτημα στα συστήματα επιλογή προϊσταμένων. Εγώ θα πω στο σύνολο του δημοσίου. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε πάντω, και νομίζω το επισημάθηκε και σε προηγούμενη συζήτηση, ότι μία από τι βασικότερε διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει που πρέπει να γίνουν και μένουν να γίνουν, μόλι το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά, γιατί αυτό έχει δημοσιονομικό κόστο σημαντικό είναι το να μπορέσουμε να φτιάξουμε αποτελεσματικά σκαλοπάτια ε, στα επιδόματα ευθύνη. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε να αμύψουμε καλύτερα τους προϊσταμένους σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας δίκησης, προϊστάμενος τμήματο, διευθυντής, γενικός διευθυντής και βεβαίως αντιστοίχω, αυτοί οι οποίοι θα προσελκυστούν από την αγορά προκειμένου να μπουν μέσα να δουλέψουν, να ξέρετε ότι κάνουμε μια αρκετά θεωρητική συζήτηση. Διότι το βασικό πρόβλημα είναι Ξέρετε, συζητάμε για το πώ θα προσελκύσουμε του ικανού και του καλύτερου. Αυτού πρέπει να του πληρώσουμε κιόλα. Ε, σε όρου αγορά θα με συζητήσουμε. Σε όρου αγορά. Ναι, δηλαδή, αν, αν Αυτό δίνετε. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσει το πολιτικό Ετάξτε, σύστημα. σύστημα. Κοιτάξτε, μάνετζερ, αν, αν, χιλιάδες, αν, δεν αν δίνετε 1.500 ευρώ και 2.000 ευρώ δεν μάνετζερ, για να μην. πάρετε να δικήσετε. Εγώ θα μιλήσω ευρύτερα. Και με τον απόδοση των εισαγγελία δεν πα. Ναι, και εγώ σα λέω, ανεξαρτήτω των εταιριών, που είναι ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι. Εγώ θα σα μιλήσω για το εσωτερικό του δημοσίου. Θέλουμε αυτή τη στιγμή γενικού διευθυντέ, οι οποίοι θέλουμε να μα τρέξουν τι στοχοθεσίε, να είναι αποτελεσματικοί, να μπορούν να κάνουν επιλογέ στο προσωπικό. Και ξέρετε, λένε όλοι να φέρουμε του ιδιωτικού από τον ιδιωτικό τομέα, γιατί πώ δουλεύει ο ιδιωτικό τομέα. Ναι, αλλά ο ιδιωτικό τομέα έχει εργαλεία στα χέρια του. Ο δημόσιο τα έχει. Έχετε αυτή τη στιγμή. Για... Πώ ουσιαστικά εσεί, κύριε Πολίτη, αξιολογήστε από, από, τη δίκηση, τι, τι εργαλεία διοικητικά έχει. Αν είστε καλό στη δουλειά σα. Αν κάνει νούμερα η εκπομπή μου. Μπορεί να πάρετε μια... κύρους, μπορείτε να πάρετε ναι. μια αύξηση. Εγώ ναι. μπορώ να δώσω αύξηση στο δημόσιο. Όχι. Δεν μπορώ. Εάν πάτε καλά στη δουλειά σα, μπορείτε να πάρετε μια θέση διευθυντική πολύ ταχύτερα από κάποιον άλλον. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό στο δημόσιο. Όχι. όχι, όχι. όχι. Εάν είστε κακό στη δουλειά σα, μπορεί να διακοπεί η σύμβαση εργασία. Τη... Ναι, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό στο δημόσιο. Όχι. 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 Άρα λοιπόν. Πάμε και ζητάμε από του ανθρώπου που είναι τα διευθυντικά μα ελέγχη στο δημόσιο, να κάνουν διοίκηση χωρί να έχουν κανένα διοικητικό εργαλείο από αυτό που έχει στα χέρια του ο διευθυντή του ιδιωτικού τομέα. Άρα, οι μεγάλε συζητήσει που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι το σύστημα επιλογή προϊσταμένων, η διάρθρωση, η δημοσιονομική που πρέπει να έχει πια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και βλέπετε εδώ πραγματικά στοιχιώνει τη δημόσια συζήτηση ξανά ο εξισωτισμό και ο λαϊκισμός τη αριστερά. Διότι μόλι εγώ θα σα πω ότι ξέρετε πρέπει να τον πληρώσετε αυτόν τον άνθρωπο που φέρνει να τον πάρει την αγορά, τι θα σα πούνε. Τα Golden Boys που φέρνετε του φίλου σα κτλ. Αυτά που της... ακούτε για τη ΔΕΗ φέτο. Αλλά δεν κοιτάει κανεί τα αποτελέσματα τη ΔΕΗ. Συγκρίνουμε λίγο τα αποτελέσματα τη ΔΕΗ, τα οικονομικά αποτελέσματα τη ΔΕΗ μια εταιρεία στην οποία εξακολουθεί να έχει σημαντική συμμετοχή το δημόσιο. Τα συγκρίνουμε τα οικονομικά αποτελέσματα με αυτά που είχαμε πέντε χρόνια πριν, που πάμε... ήταν εφαλυρισμένη και χρεοκοπημένη. Και έπρεπε να την πληρώνει ο φορολογούμενο. Γιατί έχω ακόμη δύο πολύ σημαντικέ ερωτήσει. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να κάνουμε μια προβολή σε δύο μήνε από τώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο OnChannel για τη βραδινή σα ενημέρωση και έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Υπουργό των Εσωτερικών. Σα ρωτώ ευθέω, επειδή ακούστηκαν φωνέ καρα... από εκλεγμένου βουλευτέ, τον Ρουσόπουλο, τον Κουμουτσάκο, τη Καραμαλική Πτέρυγα, όπω το λέμε, Να μην είναι ο Καραμαλή υποψήφιο. Ο Κώστα Καραμαλή. Είστε από του ανθρώπου που πιστεύετε ότι πρέπει να πάει σπίτι του τώρα ή να πολιτευτεί. Λοιπόν, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αποφασίζουν για το ζήτημα αυτό. Ο ένα είναι ο ίδιο. Καταλαβαίνω ότι τοποθετήθηκε και είπε ότι εγώ επιθυμώ να είμαι υποψήφιο. Ο δεύτερο άνθρωπο που αποφασίζει γι' αυτό είναι ο Πρωθυπουργό. Γιατί? Γιατί τον προτείνει να είναι στα ψηφοδέλτια. Όλου μα. Μα προτείνει ο Πρωθυπουργό ω υποψηφίου. Εν συνεχεία, με την επιλογή του Σταυρού, ο ελληνικό λαό διαλέγει από την πρόταση που κάνει ο Πρωθυπουργό τη συνολική, όσοι είναι αυτοί, είναι 450, θα εκλεγούν όσοι θα εκλεγούν, θα. Κάνει την επιλογή του εκεί ο ελληνικό λαό. <συσίλια> Εάν με ρωτάτε εμένα, εγώ ούτε ο Κώστα Σου είμαι για να πάρω αυτή την απόφαση, ούτε ο Πρωθυπουργό είμαι για να πάρω αυτή την απόφαση. Αλλά αν ρωτάτε τη γνώμη μου, αν υπάρχει κάτι που δημιουργεί ένα κόλλημα στην υποψηφιότητα Καραμάλη, σα λέω ότι κατά τη γνώμη μου. Το γεγονό ότι ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Με έναν τρόπο που δεν το έχει πράξει σχεδόν κανένα μέχρι σήμερα. Πάντω σίγουρα όχι την τελευταία δεκαετία, στι μεγάλε στιγμέ. Δηλαδή. Αν αναρωτηθώ, ποιο είναι εκείνο ο οποίο παρητήθη. Ο Παύλο Γερουλάνο ήταν κλέψαν το μουσείο ω Υπουργό Πολιτισμού. Ναι. Ποιο είναι εκείνο που παρητήθη στο μάτι. Ναι, ναι. Έτσι. Να σκεφτώ δηλαδή μια. Ε, μεγάλη τραγωδία. Πολύ, πολύ μεγάλη τραγωδία. Λοιπόν. Ε, άρα λοιπόν, τι, γιατί σα το λέω αυτό, Πήρε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Η αντικειμενική πολιτική ευθύνη δεν είναι αποδοχή υποκειμενικής ευθύνη. Δεν είναι αποδοχή πετιότητο είναι αυτό που λέμε φτές δε φτές φτές. Γιατί φτές, διότι ήσουν σε εκείνη τη θέση υπεύθυνο και επομένω ό,τι και να συμβεί φτές για, αυτή την... για, αυτό το οποίο συμβαίνει στο χώρο ευθύνη σου. Ανεξαρτήτως εάν έχεις κάνει τα πάντα που έπρεπε να κάνεις. Ανεξαρτήτως αν έχει καταβάλει. Την... Αν δεν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα, πάντω φταίτε εσεί και πρέπει να φύγετε. Δεν μπορεί να πούμε δεν φταίει ο Βορύδη που δεν άνοιξαν τα εκλογικά τμήματα. Σωστά. Παρά το ότι θα τη διοργανώνει η Διεύθυνση Εκλογών. Βέβαια. Ο Υπουργό Εσωτερικών. Όμω ο Υπουργό Εσωτερικών ευθύνεται. Προσέξτε όμω. Ευθύνεται, ξαναλέμε, αντικειμενικά. Όχι υποκειμενικά. Μπορεί ο Υπουργό να έχει πει, έχει δώσει όλε τι οδηγίε που πρέπει να δώσει, να έχει κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, να έχει, να έχει υπογράψει τι υπουργικέ αποφάσει την ώρα του, να έχει κάνει όλα. Αλλά για κάποιο λόγο κάτι <συμπάνε> να μην πάει καλά. Κάτι να μην πάει καλά. Κάτι να μην πάει καλά. Το οποίο μπορεί να είναι ευθύνη τη υπηρεσία, μπορεί να είναι ευθύνη του συγκεκριμένου προσώπου, μπορεί να είναι. Προσέξτε τώρα. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, τι λέω, ότι τέτοιου είδου ευθύνη τον καραμαλεί τον βαρύνει, ούτε και έχει προκύψει. Επομένω, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έχει κόλλημα στην υποψηφιότητά του. Τα ζητήματα τα θεσμικά, αυτά που σα είπα προηγουμένω, η αναζήτηση πια των πολιτικών ευθυνών, αυτά όμω θα αξιολογηθούν πολιτικά. Θα τα θέσουμε και θα αξιολογηθούν πολιτικά. Θα δούμε. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει. Ήταν ζωστό ο οργανισμό. Δεν ήταν. Έπρεπε κάτι να έχει αλλάξει. Αυτό όμω είναι μια πολιτική συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση στην πολιτική προφανώ θα αξιολογηθεί ο Καραμαλή. Αλλά το να πει κάποιο ότι δημιουργείται ένα κόλλημα, λε και ευθύνεται υπό την έννοια τη υπετιότητα. Ε, όχι, δεν ευθύνεται υπό την έννοια τη υπετιότητα. Άρα να πάει στι αίρε να αποφασίσουν οι πολίτε αυτέ. Και για τα πολιτικά ζητήματα να αποκριθεί. Και ένα δεύτερο τώρα που θα σα φέρω σε δύσκολη θέση. Είναι κοινό τόπο, γιατί όλοι γνωριζόμαστε στην πολιτική και στη δημοσιογραφία, ότι για μια εβδομάδα τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, αν εξαιρέσουμε εσά, τον Άδων, τον Γκερίδη και δύο-τρει άλλου, εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκπομπέ, δεν μπορούσαμε να βρούμε ανθρώπου να υπερασπιστούν τη μία άποψη. Γιατί αυτό το έχετε στη Νέα Δημοκρατία, αυτό το φοβικό. Άμα συμβεί κάτι, δεν σα βρίσκουμε κάπου. Όχι εσά προσωπικά, σα βρίσκουμε πάντα. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Εγώ είδα συναδέλφου μου που παρουσιάστηκαν, υπερασπίστηκαν. Τώρα, δεν το μέτρησα και λέω, να σα πω. Σα το λέω, σας το λέω εγώ που το μετράω, γιατί είναι δουλειά μου δηλαδή. Αλλά, αλλά εντάξει, κοιτάξτε, εγώ να σα το πω αλλιώ. Προφανώ, όταν υπάρχει μια τέτοιου τύπου μεγάλη ε, δυσκολία, μια μεγάλη κρίση, όπω υπάρχει τώρα, μια τραγωδία, μια, μια καταστροφή. Ε, Προφανώ, νομίζω το πρώτο πράγμα που όλοι προσπαθούν να καταλάβουν εκείνε τι πρώτε ώρε είναι τι έχει γίνει. Και μπορεί και να μην ξέρει και κάποιο τι έχει γίνει. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, θα με φωνάζατε σε μια εκπομπή, θα μου λέγατε Μα τι έγινε τώρα εκεί. Ε, αν δεν χειρίζομαι το σιδηρόδρομο, δεν ξέρω για να σα πω τι έχει γίνει εκεί πέρα. Δηλαδή, κάπω πρέπει να μπορέσει να δώσει κάποιο την πληροφορία και ενδεχομένω περιμένουν όλοι να συγκεντρωθεί αυτή η πληροφορία προκειμένου να κατανοήσουν το τι έχει συμβεί. Γιατί αλλιώς θα μείνουμε σε μια Διαπίστωση της τραγωδίας, της τραγικότητας της στιγμής, της φρικτής καταστροφής, του πόνου των ανθρώπων που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους. Θα μην τώρα μας. πάντως έχετε επανέλθει τα στελέχη της Δημοκρατίας, Είστε έτοιμοι να δώσετε τη μάχη των εκλογών για αυτοδυναμία, όπως ήσασταν την παραμονή των τεμπών. Κοιτάξτε, θεωρώ ναι, ότι αυτό το οποίο γίνεται ε, τώρα, και προφανώς θα γίνεται ακόμα περισσότερο, είναι ότι ο, ο δημόσιος διάλογος, ας το πω, θα παίρνει τον δρόμο του και θα είναι ένας συνολικότερος δημόσιος διάλογος. Καθώς ε, αναφύονται ζητήματα. Δηλαδή, τώρα από κάτι κύριε Πολίτη, έχουν ε, πτωχεύσει αυτή τη στιγμή δύο πολύ μεγάλες τράπεζες στις ΗΠΑ. Ε, Αυτό μπορεί να είναι συστημικό κίνδυνο από το 2008. Λέει, λέει, ας πούμε, το Eurogroup ότι είμαστε λίγο εκτεθειμένοι, δεν έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Λέει η Fed, η Κεντρική Τράπεζα τη Αμερική, ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα, δεν θα χαθούν καταθέσει. Εντάξει, αλλά κακά τα ψέματα. Δρομάζει. Ε, ε, επειδή έχουμε περάσει μια τέτοια κρίση, δημιουργεί τώρα μια ανησυχία όλο αυτό για το τι γίνεται και το τι δεν γίνεται. Ε, χαιρόμαστε που ακούμε από τι κεντρικέ τράπεζε να λένε ότι είμαστε θωρακισμένοι και είμαστε στην Ευρώπη, ειδικά, ότι είμαστε λιγότερο εκτεθειμένοι. Ε, Προφανώ όμω το οικονομικό μα επιτελείο θα πρέπει να σκεφτεί και να δει τι ακριβώ γίνεται και πόσο εκτεθειμένοι είμαστε. Το λέω σαν παράδειγμα, ότι η ζωή γεννάει συνεχώ καινούρια ζητήματα, καινούριε προκλήσει. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν το είχαμε αυτό, τώρα το έχουμε. Ε, Πώ θα επηρεάσει αυτό την παγκόσμια οικονομία, Έχει επιβράδυνση, δεν έχει. Είναι συνέπεια τη αυξήση των επιτοκίων, θα βγει σε μείωση των επιτοκίων. Ε, θα συνεχίσουμε έτσι όπω είμαστε, θα πάμε σε δημοσιονομικού περιορισμού, θα υπάρξει χαλάρωση για να αντιμετωπιστεί αυτό, Μήπω αυτό δημιουργήσει ένα ντόμινο η αύξηση των επιτοκίων και υπάρχουν εκθετημένε τράπεζε οι οποίε δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Αυτά όλα ε, γεννούνε την ανάγκη της πολιτικής, της, της συνεχούς παρουσίας και εγρήγορησης στο πολιτικό πεδίο. Αυτό είναι που σας έλεγα ότι δεν μπορεί κανείς να πυκνώσει τον πολιτικό χρόνο και να τον εστιάσει, να τον σταματήσει σε ένα σημείο. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι μια απόπειρα και μια προσπάθεια την οποία θα κάνει η εξωματική αντιπολίτευση. Υπό μια ανένεια με μια μικροπολιτική διάσταση το καταλαβαίνει και κανείς. Θα εστιάσει η αντιπολίτευση στο μελανότερο σημείο Εδώ έχετε, έχετε και την κοινωνία στο δρόμο που αυτή τη φορά δεν μπορεί να πείτε ότι είναι η πάνω και η κάτω πλατεία, βγαίνουν στον δρόμο πολύ, πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι και από το δικό σας πολιτικό χώρο. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι και οι διαμαρτυρίες έγιναν, ε, υπόθηκαν αυτά που έχουν να υποθούν, ήταν μεγαλύτερες την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν μικρότερες τώρα, έχουν και αυτές την δυναμική τους. Όλα τα πράγματα πρέπει κανείς να τα διαστασιολογεί και να τα βάζει ε, εκεί που πρέπει να είναι. Ε, από εκεί και πέρα θεωρώ ότι τα πράγματα σας ξαναλέω χωρίς καθόλου να, να, αν θέλετε, να υποτιμώ την τραγικότητα του γεγονότος και το αντικειμενικό γεγονός ότι είναι το μελανότερο σημείο ε, αν θέλετε της διακυβέρνησής μας το οποίο τη στιγματίζει θα λέω το αντίθετο αλλά από την άλλη μεριά αν μου πει ένας ότι αυτό θα είναι όλο όχι δεν θα είναι δεν θα είναι όλο, δεν θα είναι όλο. Άρα δεν πιστεύετε αυτή τη διαχωριστική γραμμή που λένε κάποιοι ότι η πολιτική μα ζωή είναι πριν και μετά τα τέμπη. Όχι. Δεν το συμμερίζεστε Όχι. αυτό. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Να σα ευχηθώ καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ο Να είστε καλά. Ο Υπουργό Εσωτερικών αλλάζει τι εκλογέ. Αλλάζει, ναι. Είναι ο μόνο ο οποίο αλλάζει. Θα καθηγητή περισιακό. Δεν το γνωρίζω ότι θα τοποθετηθεί. Είναι κάποιο σε... ευρεία αποδοχή. Ευρεία αποδοχή. Ωραία. Καλή δύναμη και καλό καλά, Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Θα είμαστε πάλι εδώ αύριο το βράδυ στις 11. Καλή σας νύχτα.